Εάν οι επιθυμίες περνούν σαν σκιές, εάν τα τάματα είναι απλώς κούφια λόγια, αξίζει λοιπόν να ζούμε μέσα στο σκότος της πλάνης? Αξίζει άραγε να ζει κανείς όταν η αλήθεια είναι νεκρή? Η αιωνιότητα είναι αναγκαία όχι για τους μάτιους πόθους. Η αιωνιότητα είναι αναγκαία ώστε να αναχαιτίζει τα παραπλανητικά όνειρα. Ό,τι ζει αξιοπρεπώς ζει χωρίς αμφιβολίες. Η Θεία Δύναμη δεν γνωρίζει κανένα περιορισμό. Συνειδητοποιώντας μέσα μας τη χάρη του Θεού, γιατί να θλιβόμαστε για τα πειδαριώδη όνειρά μας? Η ζωή είναι άφλος και αλήθεια ζώσα. Δίνει το φως της Αθανασίας στα ξεθοριασμένα μνήματα. Η ζωή είναι άφλος και αλήθεια ζώσα. Δίνει το φως της Αθανασίας στα ξεθοριασμένα μνήματα. Τα τελευταία 15 χρόνια, εντελώς ξαφνικά, ο ρωσικός λαός βρέθηκε να βομβαρδίζεται συνεχώς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με το ζήτημα της υπάρξης ζωής μετά τον θάνατο. Η τηλεόραση και ο τύφος έψαχναν να βρουν για το διψασμένο τους κοινό πλήθος καταπληκτικών περιστατικών αναστάσεως νεκρών. Οι λεγόμενοι λάτρες του μυστηρίου, δημοσιογράφοι και παραγωγοί των εκπομπών, οι οποίες εκπομπές είχαν ως θέμα τους τη μεταθάνατο ζωή, προσπάθησαν να δημιουργήσουν εντυπώσεις αξιοποιώντας τις τελευταίες ανακαλύψεις στην επιστήμη της ιατρικής, της βιολογίας και της φυσικής, που οδηγούν πλέον σε μια νέα θεώρηση αυτού του θέματος. Ταυτοχρόνως όμως προσπάθησαν να παραπλανήσουν και να αποκρύψουν το τελικό συμπέρασμα, στο οποίο κατέληγαν οι έρευνες για κάθε ένα από αυτά τα περιστατικά. Ποιος λοιπόν ήταν ο λόγος για αυτή την παράξενη στάση των μέσων μαζικής ενημέρωσης? Απλούστατα, στόχος τους ήταν να αποπροσανατολίσουν τους ανθρώπους από την διδαχή της Ορθοδόξου Πίστεως, η οποία επακριβώς αποκαλύπτει αυτή τη γνώση. Και ποιο είναι αυτό το μεγάλο μυστικό, το οποίο δεν έπρεπε να γνωρίζει ο σύγχρονος άνθρωπος, και για ποιον λόγο? Είναι ολοφάνερο ότι η κοινωνία μας σήμερα κατευθύνεται από κάποια κέντρα που κατασκευάζουν την ιδεολογική κουζίνα για τον σύγχρονο άνθρωπο και την σερβίρουν καθημερινά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με σκοπό να τον διαμορφώσουν κατά το δοκούν, δηλαδή τον θέλουν επιπόλαιων, καταναλωτικών και ευάλωτων, και πάνω απ' όλα έχοντα πλήρη άγνοια για το γεγονός του θελονισμού των ψυχών και της μεταθάνατων ανταποδόσεως της αμαρτωλής του ζωής. Όντως, κάτω από τη συνεχή επίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η ζωή του σημερινού ανθρώπου είναι συνυφασμένη πλέον με τα πιο βαριά ενώπιον του Θεού θανάσιμα αμαρτήματα. Ας αναφέρουμε μερικά από αυτά. Αίρεση, σχίσμα, άρνηση της πίστεως, βλασφημία, μαγεία, απελπισία, αυτοκτονία, πορνεία, διαστροφή, μέτη, βεβήλωση των ιερών και των οσίων, αιμομιξία, φόνη, κλοπή, σκληροκαρδία, καθώς και η βάναυση συμπεριφορά προς τους οικείους. Κι όμως όλα αυτά τα καταστροφικά, επικίνδυνα και θανατηφόρα για τη μέλωσα ζωή λάθη, αν δεν θεραπευτούν με την πρέπουσα μετάνοια και εξομολόγηση, υπόσχονται στον αμαρτωλό αιώνια βάσανα. Ουέ το κόσμο από τον σκανδάλο, ανάγκη γαριστήν ελθήν τα σκάνδαλα, πλην ουέ το ανθρώπου εκείνου, διού το σκάνδαλο έρχεται. Την επαλήθευση των λόγων αυτών της Αγίας Γραφής την βιώνουμε καθημερινά, αφού σήμερα αποδεικνύεται περίτρανα ότι ουκ έστειν αριθμός τους πειρασμούς, τα σκάνδαλα και τους σκανδαλοποιούς. Όμως πολύ νωρίς ο Άδης χαίρεται για την νίκη του, αφού όλο και συχνότερα πλέον κάτω από το τετραχύλι των ιερέων
Ήχουν λόγια συντριβής και ειλικρινούς μεταμέλειας και όχι μια τυπική απαρίθμηση των κακών πράξεων. Λόγια συνοδευμένα με στεναγμούς και δάκρυα που εκδηλώνουν την προσεκτική και δίχως συμβιβασμούς παρατήρηση του εσωτερικού κόσμου, της καρδιάς και του νόσου. Αμάρτησα ενώπιον του Θεού με την ασθενή μου πίστη, με τις αμφιβολίες που είχα για την ύπαρξή Του. Δεν τρέχω προς εκείνον ούτε αγάπη ούτε και τον δέοντα φόβο. Σπάνια εξομολογούμαι και όταν το αποφασίζω δεν γνωρίζω τον σωστό τρόπο να το πράξω. Τα αμαρτήματά μου δεν τα αντιλαμβάνομαι, μα δεν καταβάλω και καμία ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να διακρίνω τι είναι αμαρτωλό και τι σωτήριο. Δεν τηρώ τις εντολές του Θεού, δεν τηρώ τη μνήμη του θανάτου, ώστε να προετοιμάζομαι συνεχώς για την φοβερή εκείνη ημέρα της κρίσεως, όταν θα σταθώ μπροστά στον δίκαιο κριτή και γενικώς πάσχω από αδιαφορία προς την πίστη μου, προς τον Θεό και την πικρή μου κατάληξη στην αιωνιότητα. Πράγματι, είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε το πόσο βαρύ τίμημα πληρώνουμε για την εξηλαίωση της κάθε μιας αμαρτίας χωριστά και περισσότερο για εκείνη της πορνείας. Το αμάρτημα της πορνείας έχει εισχωρήσει στο κάθε σπίτι διαμέσου της τηλεοράσεως, των περιοδικών, των διαφημίσεων και είναι το συχαμερότερο όλων των αμαρτημάτων από το γεγονός και μόνο ότι η κατάντηση να θεωρείται κάτι το εντελώς φυσιολογικό και μια απλή καθημερινότητα στη ζωή ακόμη και της πιο μικρής τρυφερής ηλικίας. Πιθανόν, εξαιτίας όλων αυτών των καταστάσεων, και θέλοντας να νουθητεί σε εμάς τους αμαρτωλούς του πρόνοια του Θεού, με ασυνήθιστον τρόπο σημάδευσε τη ζωή ενός παλικαριού της Ρωσίας, του Ανδρέη, κατοίκου του Βολγογράδου, ο οποίος μεγάλωσε σε μια πολίτευνη ορθόδοξη οικογένεια και βαπτίστηκε σε βρεφική ηλικία. Η ζωή και οι συνθήκες στην Ήπεθρο του εξασφάλισαν καταρχήν καλή υγεία και τη δυνατότητα με αξιοπρέπεια να υπηρετήσει σε στρατιωτική του θητεία. Μετά το στρατιωτικό βρήκε μια εργασία, ενώ τον ελεύθερο χρόνο τον περνούσε όπως όλοι οι συνομήλικοι της οικογένειά του, χωρίς να τον απασχολεί ιδιαίτερα για το τι πάει να πει η θετική ζωή. Έως την ηλικία των 31 ετών ήταν ακόμα ανήπαντρος, διατηρώντας περιστασιακές και εφήμερες σχέσεις. Συνέβαινε κάποιες φορές και με θύμους και δημιουργούσε κάποια μικροεπισόδια, αλλά όχι μεγάλες φασαρίες. Ήταν καλοσυνάτος, χαιρόταν με μεγάλη τρυφερότητα, στη φυλάστηνη μητέρα του, με σεβασμό στον πατέρα του, αγαπούσε τα αδέρφια του και ξαδέρφια. Με απλά λόγια ήταν ένα καλό παλικάρι της σύγχρονης εποχής με τις αρετές αλλαγής αδυναμίες και την αμαρτωλή καθημερινότητα. Η απότομη μεταβολή της οικονομικής κατάστασης στην Ρωσία είχε ως αποτέλεσμα να πέσει το βιωτικό επίπεδο, ειδικά στην επαρχία. Όλα αυτά ήταν τον αντίκτυπο και στη ζωή του Ανδρέα. Οι δυσκολίες και οι κακοχίες που προέκυψαν άφησαν το αποτύπωμά του στην υγεία του που κλονίστηκε επικίνδυνα, πράγμα που πιστοποιεί το βιβλιάριο υγείας του. Το έτος 2001, μετά τη γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, του συνέβη ένα θαυμαστό γεγονός, το οποίο και εξιστορεί η ταινία. Πότε και πώς ξεκίνησαν όλα, για πες μας. Όλα ξεκίνησαν το έτος 2001. Ξαφνικά δέχτηκα μια σατανική επίθεση επάνω μου, πρωτόγνωρη. Такое было нападение бесовское на меня. Από μικρός βέβαια πίστευα στην ύπαρξη του Θεού. Γνώριζα γενικά και για την ύπαρξη των δυνάμεων του σκότου, αλλά αυτό που μου συνέβη δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ. Αυτές οι σκοτεινές δυνάμεις με περικύκλουσαν και δεν με άφηναν να ησυχάσω. Αυτό διήρκησε 3-24 ώρα. Στη λήξη του 3-24 ώρου μιλάμε ημέρα και νύχτα, ασταμάτητα δεχόμενο αυτό το βάρος και βάζω. Οι γονείς μου με βοηθούσαν προσευχόμενοι. Αυτό που αισθανόσαν ήταν σωματικά βάσανα, ήταν και σωματικά και ψυχικά. Ένιωθα ένα βάρος και στο σώμα και στην ψυχή, απροσδιόριστο. Στην κατάσταση αυτή νιώθεις τον εαυτό σου πάρα πολύ βαριά. Είσαι καθυλωμένος και νιώθεις έναν φόβο, πολύ μεγάλο φόβο και παρουσία ομιλιών. Ομιλίες δαιμόνων. Αλλά τις ακούς ως ομιλίες ανθρώπου, με ανθρώπινη δηλαδή φωνή. Υπήρχε γύρω μου πληθώρα αυτών των ομιλιών. Μήπως ήθελαν να σου προκαλέσουν σύγχυση, τι δηλαδή προσπαθούν να σε σφίξουν, να συνθλίψουν τον άνθρωπο γενικά, για να διακόψουν την προσευχή.
Ναι, να σε καθυλώσουν το φόβο που σου δημιουργούν. Έως εκείνη τη στιγμή δεν είχα ποτέ προσευχηθεί τόσο πολύ και τόσο θερμά. Ναι, με παλιότερα ζητούσα από τον Θεό βοήθεια, έτσι απλά, με δικά μου λόγια, αλλά τόσες και τέτοιες προσευχές που βγήκαν από μέσα μου, εκείνη την ώρα ήταν πρωτόγνωρο για μένα. Στην περίσταση αυτή που βρέθηκα, χρειάστηκε τόσο πολύ να προσευχηθώ, γιατί δεν άντεχα αυτό το τόσο μεγάλο βάρος. Σε αυτές τις καταστάσεις, χωρίς προσευχή δεν μπορείς να αντέξεις. Είναι απαραίτητη. Ύστερα από 3 ημερών, φτάσαμε στη γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Κατά το μεσημέρι της μεγάλης αυτής ημέρας, μέσα μου, δημιουργήθηκε μια κατάσταση αναμονής. Ήταν η ώρα 3 μετά το μεσημέρι και κάτι μου έλεγε μέσα μου ότι περίμενε και κάτι θα αλλάξει. Και εγώ το μόνο που περίμενε ήταν να βρω ανακούφιση. Όσο γρηγορότερα γίνεται. Και τότε ξαφνικά το δωμάτιο γέμισε με μια άρρητη ευωδία και φως. Το φως ήταν ρόδινο. Ενώ όλες αυτές τις σκοτεινές δυνάμεις μόνο μιας κάπου εξαφανίστηκαν. Το βάρος και κάθε τι δυσάρεστο που αισθανόμουν πριν έφυγαν παντελώς. Τότε άκουσα τη μητέρα του Θεού. Την άκουσα, μια πολύ ήρεμη και γλυκιά φωνή. Εν τω μεταξύ θέλω να σας πω ότι πριν από έναν μήνα είχα ξεκινήσει να παρακαλώ την υπεραγία Θεοτόκου συνεχώς για να μου χαρίσει την υγεία του σώματος, γιατί είχα διάφορα προβλήματα. Και τι σου είπε η μητέρα του Θεού? Η μητέρα του Θεού μου είπε ότι γνωρίζω ό,τι χρειάζεσαι, ζητούσες την βοήθειά μου και θα σε βοηθήσω. Και τότε κατευθείαν εκείνη τη στιγμή έλαβα την ίαση. Ίαση για όλες τις ασθένειες μου, γιατί είχα προβλήματα με το σηκώτη μου, με την καρδιά, πονούσε πολύ όλη η πλάτη μου και είχα ψηλή πίεση. Η μητέρα του Θεού με γιάτρεψε εκείνη την ώρα. Αισθάνθηκα να τρίζουν τα κόκαλά μου όλη η πλάτη μου. Λες και μου ίσιοναν ένα-ένα τα κόκαλα. Στο σημείο που είναι η καρδιά μου, λες και κάτι αποκόπηκε. Με δύναμη. Αυτό σε ελευθέρωσε αντίθετα. Αυτό με ελευθέρωσε και στάθηκα τον εαυτό μου αναγεννημένο και υγιέστατο. Όλο το γεγονός της ιάσεως διήρκησε περίπου 1,5 λεπτό. Όχι παραπάνω. Οι ιατροί μετά το γεγονός αυτό έχουν παρατηρήσει μήπως την βελτίωση της υγείας σου. Η исцеление происходило примерно минуты полторы. Вот так. Не больше. Вот такое короткое. Врачи отметили как-то твое улучшение? Ты, наверное, до этого к врачам обращался? Οι γιατροί, αν με έβλεπαν τώρα το πώς είμαι και συγκρίναμε το βιβλίο υγείας μου, που μαρτυρεί πόσο σοβαρή ήταν η κατάσταση, θα έμεναν άναυτοι. Θέλω όμως να τονίσω ότι ποτέ δεν είχα οποιαδήποτε ψυχικά νοσήματα ή ψυχολογικά προβλήματα. Και τότε, μετά την ίαση, η μητέρα του Θεού μου είπε: θα χρειαστεί να κάνεις υπομονή. Τότε ανακοίνωσα στους γονείς μου, που μου συμπαραστέκονταν σε όλα, ότι η μητέρα του Θεού με γιάτρεψε, αλλά και αυτοί οι ίδιοι με παρατηρούσαν και κατάλαβαν αμέσως την διαφορά. Μετά από αυτό, με πλησίασε ένα άγγελο. Άκουγα τις φωνές, άκουγα ομιλίες και των αγγέλων και των δαιμόνων. Οι δαίμονες ακούγονταν από τη μια άλλη πλευρά. Από τη μια πλευρά ήταν η μητέρα του Θεού, οι άγγελοι και κάποιοι άλλοι που δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς ποια ήταν. Οι δαίμονες από την απέναντι πλευρά. Άκουγα ομιλίες και από τις δύο πλευρές. Οι δαίμονες φώναζαν: «Μην συμφωνήσεις, δεν θα αντέξεις τέτοια δοκιμασία, δεν είναι για σένα, θα πεθάνεις» και διάφορα τέτοια. Με αποσπούσαν για να μην δώσω τη συγκατάθεσή μου. Τότε με πλησιάσαν οι άγγελοι και με ηρέμησαν, μου είπαν:
И метера тут ты уси терапевт, Борис Назис и Сирима, Тапаски стен Эклесия, Христу Симбуна Лаптану, Сихмязу имя Танасима Амартимата, Тора Ому Шудини Тевкерия, Тапас стен Эклесия, Та Метануисис και Та Ξομολογητής. Όμως ο Κύριος σου δίνει κάτι παραπάνω. Ο Κύριος σου δίνει τη δυνατότητα, αν βέβαια δώσεις εσύ ο ίδιος τη συγκατάθεσή σου, να σε περάσουμε από τα τελώνια. Θα δεις τον Άδη, θα δεις τον Παράδεισο, θα αξιωθείς να δεις τον Θεό, τη μητέρα του Θεού, τους Αγίους. Τι αμαρτίες σου, ναι, συνέχιζε με άγγελοι, θα δεις τις αμαρτίες σου που έχεις διαπράξει, θα συναντήσεις τους συγγενείς σου, άλλους στην κόλαση και άλλους στον παράδεισο, όπου βρίσκονται και γενικά τους γνωστούς σου. Πες μας σε παρακαλώ, την απόφασή σου να συγκατατεθείς, τι έπαιξε ρόλο, η περιέργεια ή το να πράξεις το πρέπον για κάτι το ανώτερο. Όχι, όχι, δεν ήταν η περιέργεια. Πίστευα στο Θεό και ήθελα να κάνω το θέλημά Του, να Τον ακολουθήσω και να υποφέρω για Εκείνον και να εξηλειώσω τις αμαρτίες μου. Πάρα πολύ το ήθελα αυτό. Και αν χρειαζόταν πάλι να διαλέξω, θα έπαιρνα και πάλι την ίδια απόφαση. Και έτσι αρχίζει από τι, ποια η πρώτη κίνηση. Στην αρχή ο Άγγελος με προετοιμάζει πνευματικά. Μου εξηγεί το πώς ξεκινάει η αμαρτία και πώς πρέπει να την αναχαιτίζω. Συγκεκριμένα μου έλεγε, είδες πώς νοερός ενεργούν οι δαίμονες επάνω σας. Αν λοιπόν τον αμαρτωλόγιος μόνο τον σταματήσεις αμέσως, με τη βοήθεια της προσευχής ή με το να μην του δώσεις καμιά σημασία, δεν θα υπάρξει αμαρτία. Όντως, αν εμείς οι άνθρωποι συγκαταβαίνουμε με τον αμαρτωλόγιο, τότε αρχίζει να πτήσεται και εξελίσσεται το κακό και γίνεται πράξη. Παλιά δυστυχώς πάρα πολύ συχνά ενέδεδα σε διάφορες τέτοιες καταστάσεις. Αφού λοιπόν συζητήσαμε με τον Άγγελο διάφορα τέτοια θέματα, άρχισα να κατονοώ πολλά πράγματα που εις τότε δεν τα γνώριζα. Τέτοια υπήρχε χαρά όταν μιλούσα με τους αγγέλους, παρόλο που δεν τους έβλεπα, που δεν μπορώ να την περιγράψω. Εγώ ως αμαρτωλός άνθρωπος δεν μπορούσα να τους δω. Δεν δίνεται αυτό το προνόμιο στον καθένα. Πώς ήταν η φωνή του αγγέλου, δεν έμοιαζε με καμιά άλλη γήινη φωνή. Όχι, η φωνή ήταν όπως η δική μας. Των ανθρώπων, αλλά είναι τόσο απαλή όταν είναι οι άγγελοι, τόσο τρυφεροί. Εκπέμπει τόση αγάπη που αρχίζεις να θυμάσαι την παιδική σου ηλικία. Νιώθεις τον εαυτό σου σαν να είσαι μικρό παιδί. Χάνεις κάθε διάθεση να προφέρεις άσχημες λέξεις ή να φερθείς άπρεπα. Αλλοιώνεσαι και όλα γύρω σου μεταβάλλονται προς το καλό. Αυτό πρώτο αισθάνεσαι άμεσα ότι έχεις ένα χρέος, ένα καθήκον ενώπιον του Θεού. Από την άλλη πλευρά, οι δαίμονες προσπαθούσαν να διακόπτουν, φωνάζανε και απαιτούσαν. Φωνάζανε λέγοντας, απαιτούμε ο θάνατος για αυτή την ψυχή να είναι επώδυνος γιατί έχει θανάσιμες αμαρτίες. Κοίταξα με αγωνία προς τους αγγέλους που μου απάντησαν. Ναι, θα πρέπει να κάνεις υπομονή γιατί θα περάσεις δύσκολες καταστάσεις για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα, ώσπου να βγει από μέσα σου η ψυχή. Οι δαίμονες δεν θα σε πλησιάσουν, θα πάρουμε εμείς την ψυχή σου. Τότε πλησίασε ο θάνατος που ο λαός ονομάζει Χάρο ή Χάροντα. Η ώρα ήταν πλέον βραδινή, μόλις είχε ισορροπώσει. Ήσουν στο σπίτι. Ναι, ήμουν στο σπίτι και οι γονείς μου κατά παρακόρηση Θεού δεν με ενόχλησαν κατά την έξοδο της ψυχής μου. Γνωρίζανε τι θα ακολουθήσει, τους είχες μιλήσει καθόλου για το τι ακριβώς θα σου συμβεί. Όχι, δεν τους είχα μιλήσει καθόλου και έτσι δεν γνωρίζανε τίποτε. Δεν ήταν εύκολο να τους διηγηθώ τέτοια πράγματα γιατί υπήρχε περίπτωση να μην πιστέψουν σε τέτοια πρωτάθουσα γεγονότα που θα συνέβαιναν. Ήταν και αυτό το σχέδιο του Θεού. Ο Κύριος τα κανόνισε όλα χωρίς εμένα. И как для родителей не просто это было сразу объяснено. Но, видимо, так, что Господу было, так вот было угодно Богу. Και έτσι οι γονείς μου εκείνη την ώρα πέσανε για λίγο να ξεκουραστούν και τους πήρε ο ύπνος. Вот когда зашла смерть, смерть она... Στο μεταξύ μπήκε ο θάνατος ή ο Χάροντας. Ο Χάροντας είναι ένας πεσόν άγγελος. Έχει τη μορφή ενός σκελετού, σαν αυτούς τους σκελετούς που έχουμε στα σχολεία και διδασκόμαστε την ανατομία των οστών, του κρανίου είναι το ίδιο. Μόνο που αυτός ο σκελετός ήταν σκεπασμένος με ένα μαύρο μανδύα. Το ύψος του ήταν περίπου 2 μέτρα. Βέβαια, ο άγγελος με είχε προειδοποιήσει ότι όλα αυτά που θα μου συμβούν θα είναι πολύ τρομακτικά και θα πρέπει να κάνω λίγη υπομονή. Εγώ λοιπόν, ξαπλωμένος στο κρεβάτι μου, περίμενα τον Χάροντα που είχε ήδη πλησιάσει και άρχισε να με χτυπάει με ένα σφυρί αλίπητα.
Άρχισε από τα δάχτυλα των ποδιών και προχωρούσε προς τα επάνω, χτυπώντας με λυσσωμαδός. Όλη αυτή η κατάσταση κράτησε για 20 περίπου λεπτά. 20 ολόκληρα λεπτά δεν μπορούσα να πεθάνω. Έτσι με βασάνιζε λόγω των αμαρτιών. Όταν έφτασε ως τη μέση εδώ, αισθανόμουν ότι με έχουν κόψει στα μισά. Από τη μέση και κάτω δεν αισθανόμουν τίποτε. Ένιωθα ότι έμενα μισός. Μόνο το στομάχι και το κεφάλι μου ήταν στη θέση τους. Μόνο αυτά αισθανόμουν. Μετά από αυτό, ο Χάροντας άρχισε να με συνθλίβει, να με σφίγγει. Смерть была такая-то удушливая, меня душило так, вот такой, вот как сказать... Ой, дротас этриги потами апопану, а кто-то вот, диапистусе митерам от упрои, отан ирти настроси то привати, кеврики ке тис кувертес, ке то строма, тошо вредмена покуриазум тан стипсим. Просто этот матрас, одеяло, все, что... Повоз и пирхи, оля ти девикасия, дыркиси и посилепта. Όμως η ψυχή μου δεν μπορούσε να βγει, παρόλο που όλα σχεδόν είχαν νεκρωθεί. Δούλευαν ακόμα μόνο ο εγκέφαλος και χτυπούσε η καρδιά. Сердце еще билось, а здесь уже меня, как сказать, уже не было. Вот оставалось только самое главное, что есть человек для жизни. Και τότε ανέλαβαν οι άγγελοι που είπαν, Χάροντα, η ψυχή δεν μπορεί να βγει, εμείς θα διευκολύνουμε την έξοδό της. Αυτομάτως ο Χάροντας απομακρύνθηκε από κοντά μου, ενώ ο Άγγελος έφερε το ποτήρι του θανάτου. Αυτό είναι κάτι σαν μια ξύλινη κούπα. Είναι σαν αυτή εδώ την κούπα. Ο θάνατος που βρίσκεται μέσα στο ποτήρι είναι πολύ, μα πάρα πολύ πικρός. Η ψυχή του αισθάνεται αυτό και δεν θέλει να πλησιάσει σε αυτό. Επειδή εγώ δεν είχα καμία αίσθηση των χεριών μου για να το κρατήσω και να πιω, μου το κράτησαν οι άγγελοι. Και τότε κατέβαλα όλες μου τις δυνάμεις, πήρα κουράγιο και ήπια μια μικρή γουλιά. Αυτό ήταν. Η ψυχή μου βγήκε ακαριέως. Η ψυχή βγαίνει από το στόμα. Και το στήθος λες και γκρεμίζεται κάπως προς τα μέσα. Τα πάντα σταμάτησαν, η καρδιά έπαψε να χτυπά. Μόνο ο εγκέφαλος εργάζεται λίγα λεπτά ακόμα. Όταν βγήκε η ψυχή, έβλεπα τον εαυτό μου όπως βλέπεις ένα ξένο πτώμα. Και μάλιστα είχα ένα αίσθημα φόβο όταν είδα το νεκρό μου σώμα, ακριβώς όπως ένιωθα πάντοτε στη ζωή μου όταν έβλεπα νεκρούς ανθρώπους. Η ψυχή όταν βγαίνει, βγαίνει τόσο γρήγορα, σαν να κάνει άλμα. Μόλις ήπια εκείνη τη γουλιά, ξυπήθησε στη στιγμή από μέσα μου. Έλεγε ακόμη στον άγγελο, τι θα γίνει με τους γονείς μου, αυτοί όταν ξυπνήσουν και με δουν νεκρό θα πεθάνουν. Ναι, αυτό το φοβόμουν. Αλλά ο άγγελος με καθησύχαζε να μην αγωνιώ, αφού ο Κύριος όλα τα γνωρίζει και όλα θα τα τακτοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο. Ο άγγελος επίσης με ειδοποίησε. Θα σε πλησιάσουν και πάλι οι εχθροί, οι δαίμονες δηλαδή. Μου έδωσε να καταλάβω ότι αυτό θα ήταν η δοκιμασία μου. Όταν λοιπόν η ψυχή μου βγήκε από το σώμα μου και μάλιστα από το στόμα, είδα τον εαυτό μου. Η ψυχή είναι πολύ πιο φωτεινή από ότι το σώμα. Έχει πρόσωπο, έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, απλώς είναι πολύ φωτεινή. Και έχει μικρό μέγεθος. Είναι τόσο δα μικρή σε ύψος και μέγεθος, αν έχετε δει την εικόνα της κοιμήσεως του Θεοτόκου. Βλέπετε την ψυχή της Παναγίας που την κρατά ο Κύριος στα χέρια του. Είδατε πόσο μικρή είναι. Τόση ακριβώς είναι και η ψυχή του κάθε ανθρώπου. Ενώ η ηλικία της κάθε ψυχής είναι νεαρή, σαν του Χριστού. Γερασμένες ψυχές δεν υπάρχουν. Τότε από εκεί που ήμουν στο δωμάτιό μου, μπήκαμε στο δωμάτιο των γονέων. Οι γονείς μου αναπαυόντουσαν, ενώ εγώ ένιωθα ότι κάτι με κρατούσε ακόμη, ότι κάτι πρέπει να τελειώσει. Κοίταζα τους γονείς μου, τότε ο άγγελος μου είπε, μήπως θέλεις να πας την αδερφή σου που ήθελες να την δεις, μήπως κάποιον άλλον από τους γνωστούς σου να αποχαιρετήσεις, αν και δεν είναι κανονικός ο θάνατός σου, και ύστερα από λίγες ώρες θα επιστρέψεις πάλι πίσω και θα ζεις. Εν τούτης, επειδή όταν κάποιος ζει σε αυτόν τον κόσμο θέλει πάντοτε κάτι να ολοκληρώσει. Θέλεις πάντοτε κάποιον να δεις για να τον αποχαιρετήσεις. Έτσι λειτουργούν οι άνθρωποι όταν ζουν σε αυτόν τον υλικό κόσμο.
как-то все здесь еще нужно что-то увидеть, что-то закончить. Да, потому что, вот, как сказать, такой жизни жил плотской. Но мы такси принакомив ей психину апотушоному, у ангелус михи дописи, от этой стигмы потав ей психи апотушомосу, та препи на ине димени, когда тун идет робу потаиси дименус киси, я то пиене ке дышу, мы эту сина каталаву ке пья руха армозаны с афти тиберистаси. И пиди его что доматио му дэни хати гатали индимасия, ке препи на пау что доматио тон гонею му, опус ти дула, потай эприска афта по хриазому, дэни пакуса. Ему на настатумену шма афта по гнорец от силигу таму симбун, по гомун мин тихон влепондас ми гонизму, антилифтун от идипоти ке накопсун тин апофасиму. Я то тан эндошу лигу и психи му вьеки або то шова, вретики на ини димени, акривос ми оти форуса екин тин ора. Дилади ме на кондомани по фанелаки, ке тус эшорохо. Ту синглонистико ини оти, ενώ εδώ στο αυτό τον κόσμο κυκλοφορείς άνετα και δεν αισθάνεσαι καμιά συστολή να κυκλοφορείς έστω στο δωματιό σου με αυτή την ενδυμασία, όταν η ψυχή μου βρέθηκε με αυτή την αμφίεση στον άλλο, τον πνευματικό κόσμο, με κατέλαβε εξ ολοκλήρου το αίσθημα μιας απέραντης ντροπής. Εκεί αμέσως αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δεν αρμόζει, ότι υπάρχουν νόμοι και κανόνες απαράβατοι. Όλες οι ψυχές είναι εντυμένες με κατάλληλες ενδυμασίες, με μακρύ μανίκι. Οπότε όταν εσύ βλέπεις τον εαυτό σου διαφορετικό, αισθάνεσαι ντροπή και φόβο. Περάσατε κάποια γνωστά μέρη? Ναι, επισκεφτήκαμε μερικούς γνωστούς μου, μάλιστα τους μιλούσα, τους άγγιζα, τους φώναζα, εκείνοι όμως δεν με άκουγαν, ούτε μπορούσαν να με δουν. Ρώτησα τους άγγελους, πώς μπορώ να τους μιλήσω, ας πούμε ήθελα να μιλήσω στους γονείς μου, να τους εξιστορήσω όλα αυτά που μου συμβαίνουν, ώστε μετά να γνωρίζουν ότι υπήρξε όντως ο θάνατός μου και ότι τους είχα μιλήσει. Οι άγγελοι μου απάντησαν, μπορείς να επικοινωνείς μόνο ο νοερός. Την σκέψη, τον λογισμό, η ψυχή τα στέλνει ελεύθερα. Και όπως εδώ σε αυτόν τον κόσμο μιλούμε με τη γλώσσα, εκεί μόνο με την σκέψη. Ελεύθερα στέλνει τη σκέψη σου προς τον άλλο άνθρωπο και εκείνος την λαμβάνει όταν βέβαια έχει καθαρό νου και παρακολουθεί προσεκτικά τους λογισμούς του. Αντιθέτως, αν δεν προσέχει, δεν την αντιλαμβάνεται καν ή την απορρίπτει. Γενικά, νοερός μπορείς να κατανοήσεις πολλά πράγματα. Καθώς λοιπόν οι γονείς μου αναπαύονταν, ο άγγελος μου επισήμανε την προσοχή μου λέγοντας: κοίταξε με ποιον τρόπο περνούν μέσα τους οι σκέψεις, σκέψη του ύπνους και τα όνειρα. Το όνειρο της μητέρας μου ήταν κάπως παράξενο και ασαφές. Ήσουν παρόν και το έβλεπες? Ναι, το έβλεπα και προσπαθούσα να στείλω από εμένα κάποιο μήνυμα. Όμως για να το λάβει ο άλλος άνθρωπος πρέπει να έχει καθαρό το νου του από οποιαδήποτε άλλη σκέψη ή επιρροή. Έτσι κανονικά έπρεπε να περιμένω να τελειώσει και να φύγει το όνειρο και μόνο μετά από αυτό να τους μιλήσω. Μόνο έτσι όμως δεν υπήρχε τόσος χρόνος γιατί έπρεπε να προχωρήσουμε. Και έτσι βρέθηκε στο πρώτο τελώνιο. Οι άγγελοι κατευθύνθηκαν ανατολικά. Όταν βγήκαμε από το σπίτι να σημειώσουμε ότι η ψυχή μπορεί να περάσει από οποιοδήποτε εμπόδιο, δεν την εμποδίζουν ούτε τύχη ούτε τίποτε άλλο. Όμως επειδή το πρέπον και το κανονικό εδώ είναι να βγαίνουμε από την πόρτα, βγήκαμε από την πόρτα. Και έτσι οι άγγελοι βγαίνουν και μπαίνουν από την πόρτα. Ενώ οι δαίμονες ορμούν από πουδήποτε, από φυγγίτες, καμενάδες, σαν κλέφτες. Μόλις λοιπόν βγήκαμε τους αγγέλους, βρεθήκαμε ανατολικά. Κοιτάζοντας μέσα από ένα άνοιγμα σαν οποίο παρατηρούσα από ένα ύψος 500 περίπου χιλιομέτρων ένα χώρο γεμάτο από ρεοτάκτους χρωματισμούς. Όλα φαινόντουσαν καθαρά. Έβλεπες το τούνελ, αλλά έβλεπες και την κάθοδο προς τον άλλο. Ένα τούνελ προς τα επάνω και ένα προς τα κάτω. Όταν πλησιάσαμε προς το πρώτο τελώνιο, οι οδηγίες που είχα ήταν ότι έπρεπε να κάνω πολύ προσευχή και να μην απαντώ σε ερωτήσεις. Γιατί οι δαίμονες λένε και δείχνουν διάφορα για να βάζουν σε πειρασμό τις ψυχές και να τις δοκιμάζουν. Το πρώτο τελώνιο είναι της αργολογίας. Εδώ πλέον είδα τους δαίμονες. Ενώ πριν είχα χαρά, μόλις αντίκρισα τους δαίμονες, αισθάνθηκα αμέσως μεγάλο φόβο και θλίψη.
Οι άγγελοι με ενημέρωναν και με προειδοποιούσαν ότι τα τάδε και τάδε τελώνια θα δυσκολευτώ πολύ, εκεί που έχω τις πολλές αμαρτίες. Και θα ρωτούν και θα εξετάζουν πολύ οι δαίμονες και θα απαιτούν όπως ακριβώς κάνουν σε κάθε ψυχή που φεύγει για πάντα. Εσύ ο ίδιος έβλεπες τις αμαρτίες σου. Я, конечно, больше грехов, да. Ты сам видел свои грехи. Да, и это будут спрашивать, очень будут спрашивать, так как сказать, души уходят, которые и навсегда, вот так. Вот он, лепон, втасами и стоматисами с автото пилонио. Остановились, бесы начали подходить к нам. И демоны сархиса на плесязу, олу и пьё кондатки психи. Они подходят так, что называют грехи, называют. Αμαρτία αυτού του είδους. Οι άγγελοι υπερασπίζονται την ψυχή, δικαιολογώντας την με τα καλά έργα. Εκεί τα πάντα είναι καταγεγραμμένα. Οι δαίμονες σου δείχνουν τα αμαρτήματα, βλέπεις τον εαυτό σου σαν σε ταινία, δηλαδή πότε και πώς αμάρτησες, ποιοι ήταν παρόντες, με ποιον αμάρτησες και ποια ώρα, αν ήταν δηλαδή μέρα ή νύχτα, όλα, με κάθε λεπτομέρεια. Αργολογία είναι αυτό που κάνουμε όταν μιλάμε πολύ και μάλιστα απρόσεκτα και απερίσκεπτα. Πάντως μόλις βρίσκεσαι εκεί, ξαφνικά η συνείδησή σου ξυπνάει. Και ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος όταν βρίσκεται εκεί, ξαφνικά αισθάνεται όλα πολύ διαφορετικά από ό,τι τα θεωρούσε ή τα έβλεπε σε αυτή τη ζωή. Εδώ σε αυτή τη ζωή αγαπάμε τις αμαρτίες μας, ζούμε μέσα σε αυτές και νομίζουμε ότι όλα είναι όπως πρέπει. Δεν παρατηρούμε καν αν αμαρτάνουμε. Εκεί όμως όλα αυτά μετριούνται με διαφορετική κλίμακα. Εκεί η ψυχή αρχίζει και τα μετρά όλα. Τα βλέπει όλα στο σωστό μέτρο. Γνωρίζει πλέον ποιο είναι το καλό και πώς πρέπει να ζει ο άνθρωπος κατά το θέλημα του Θεού. Уже тогда она все видит, все понимает, все знает. Так как должно быть, правильно должен жить человек по-божьему, как положено. Μετά περάσαμε το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο τελώνιο, όλα με τη σειρά και σε όλα είχα αμαρτήματα που ακολουθούσαν το ένα κατόπιν το άλλο. Εκεί όλα ήταν καταγεγραμμένα, δηλαδή τα ψέματα που είχα πει, τις ψευδείς δικαιολογίες. Όλα. Το σημαντικό είναι ότι δίνεις λόγο για τα παιδικά σου αμαρτήματα και τις αμαρτίες της εφηβείας, τα οποία νομίζουμε ότι είναι δικαιολογημένα. Οι δαίμονες όμως τα έχουν όλα καταγεγραμμένα. Τις πιο πολλές φορές οι άνθρωποι που μπορεί να βρήκαν την πίστη στα 30 τους ή τα 40 πηγαίνουν στην εκκλησία και εξομολογούνται μόνο ότι τους βαραίνει και τους απασχολεί από εκείνη τη χρονική στιγμή και έπειτα. Όλα όμως τα προηγούμενα και από την παιδική ηλικία μένουν πάνω τους και αν δεν τα εξομολογηθούν θα πρέπει να δώσουν λόγο όταν έρθει ο θάνατος. Εάν όμως ο άνθρωπος μετανοήσει για όλα και τα εξομολογηθεί, με το μυστήριο της εξομολογήσεως φέρνει αυτές τις περγαμενές του ενώπιον του Θεού. Και η χάρη του Θεού τα σβήνει και γίνονται κενά και άγραφα. Είχα δει αυτά τις περγαμενές. Οπότε όταν η ψυχή περνάει από τα τελώνια και οι δαίμονες ανοίγουν τα κετάπια τους για να τα παρουσιάσουν με κάφημα, ξαφνικά οι περγαμενές αυτές εμφανίζονται άγραφες, κενές. Η μετάβαση από το ένα τελώνιο στο άλλο γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο. Οι άγγελοι δεν μεταφέρουν εκεί την ψυχή. Η ψυχή προχωράει μόνη της και με κόπο ανεβαίνει τα σκαλοπάτια. Θα έχετε δει σε μερικές αγιογραφίες πώς οι ψυχές ανεβαίνουν τη σκάλα. Ακριβώς έτσι είναι και στην πραγματικότητα. Μια λεπτή, μα πολύ λεπτή σκάλα κατευθύνεται προς τα πάνω και η ανάβαση πάνω σε αυτή είναι δύσκολη, ανάλογα με τα αμαρτήματα και την αμαρτωλότητα. Για να μεταβείς από το ένα τελώνιο στο άλλο πρέπει να διαβείς δύο τέτοιες σκάλες. Αυτή περίπου είναι η απόσταση που χωρίζει το κάθε τελώνιο από το επόμενο. Να αναφερθώ μάλλον στα πιο βασικά σημεία. Έτσι. На самых главных, может быть, остановлюсь он, да? То пьё симандико и мегало сфагма, что опиум пьёцом катамерина и антопи, и не полилогия, аргология. Και εκείνος που μιλάει πολύ χρησιμοποιεί στο λεξιλογιό του τη λέξη «εγώ». Αυτή η λέξη από μόνη της σε βάζει την άβυσο, γιατί φανερώνει και πριν πάνω της την επερηφάνεια.
Не, эти обла, да, моно на филе. Вот она по моему стихике, я не на Тагиру, мы здесь с Иисусом Масиму. Синебин, а кто то парадок все для меня, когда игнорит эту медаль Алики. Вот он тус опандуса, и тус ротуса, кати, и меса стис фразис, мой пирхе, и лекция его, эню тот из ти стигми, и ангели помакрину да напомена, семья просто спирит по дипу себе 30 метров. Мой канин дипу себе тус ротиса, ма пуэк сапани изысты кати кетосу. И ангели му опандуса, но ты кати фораху, та наферис ати ти лекции, и мы с тобой макриномасты по кундашу. Και πρόσεχε πολύ όταν θα περνά στα τελώνια να μην αναφέρει ποτέ αυτή τη λέξη. Αν θα την αναφέρει, θα πέφτει πάλι από εκεί που είσαι, στο προηγούμενο τελώνιο. Α πούμε ότι είσαι στο πέμπτο, θα πέφτει στο τέταρτο και μετά πάλι θα δυσκολεύει την ψυχή να ανέβει. Η αλήθεια όμως είναι ότι παρόλο που οι άγγελοι μη είχαν ειδοποιήσει, οι δαίμονες κατάφεραν και με παγίδευσαν, βγήκα εκτός εαυτού και ανέφερα δικαιολογούμενος αυτή τη λέξη. Οι δαίμονες βασίζονται πολύ σε αυτό. Πιέζουν πολύ και προκαλούν την κάθε ψυχή να μιλήσει, να δικαιολογηθεί ως την αυτή. Το εγώ. Και μόλις πρόλαβα να προφέρω αυτή τη λέξη, έπεσα από το ένα τελώνιο στο προηγούμενο και χρειάστηκε πάλι να αρχίσω να ανεβαίνω. Η ψυχή μου έτρεμε πολύ. 2-3 σκαλοπάτια ανέβαινα και έπεφτα. Τόσο βάρη είναι η ψυχή μου. Δεν είχα δυνάμεις. Και όμως εδώ αυτά τα σκαλοπάτια η ψυχή τα ανεβαίνει μόνη της. Δεν μπορούν να τη μεταφέρουν οι άγγελοι. Αυτός είναι ο κανόνας. Όταν έφτασα στο τελώνιο της πορνείας, οι δαίμονες μου φανέρωσαν όλα τα βαριά μου αμαρτήματα. Τότε ακόμα δεν ήμουν παντρεμένος, ζούσα μέσα στην πορνεία και όλες αυτές οι αμαρτίες μου φανερώθηκαν και μάλιστα προβάλλονταν από τους δαίμονες με τέτοια ταχύτητα και ήταν τόσες πολλές που οι άγγελοι πλέον δεν είχαν με τι να τις αναχαιτήσουν. Από το απόθυμα, από τα καλά μου έργα, είχε πλέον τελειώσει. Σε αυτό το τελώνιο δεν υπήρχε πλέον τίποτε που θα μπορούσε να υπερασπιστεί την ψυχή μου. Αν αυτός ήταν ο πραγματικός μου θάνατος, η ψυχή μου θα είχε χαθεί για πάντα. Οι δαίμονες συνέχιζαν να φανερώνουν τις αμαρτίες μου και να έρχονται απειλητικά κατά πάνω μου. Δύο αγριότατα δαιμόνια με πλησίασαν περίπου στα 3-4 μέτρα και αγριεμένα φώναζαν. Αυτή την ψυχή δεν θα την αφήσουμε να περάσει με τέτοιες αμαρτίες και χωρίς να έχει μετανοήσει κιόλας. Τρех-четырех от нас стояли. И говорили, что кричали так, что эту душу мы не пропустим, вот покаяния не было, вот на ней какие грехи. Οι άγγελοι όμως τους απαντούσαν ότι αυτή την ψυχή δεν θα μπορέσετε να την σταματήσετε, γιατί για την ψυχή αυτή ο θάνατος δεν είναι ο κανονικός, αλλά ο ίδιος ο Κύριος την ανέλαβε. Και έτσι εμείς, έτσι και αλλιώς θα την περάσουμε και ας είναι δύσκολη η περάσπισή της έναντι των αμαρτιών της. Τότε οι δαίμονες άρχισαν να υποβάλλουν την ψυχή σε σκληρή δοκιμασία. Η δοκιμασία μιας ψυχής γίνεται με το εξής τρόπο. Οι δαίμονες βομβαρδίζουν την ψυχή με κατηγορίες συχνά και ψευδείς και άδικες, βρίζουν με το χειδαιότερο τρόπο την ίδια την ψυχή, αλλά και τα προσφυλή πρόσωπα. Στην αρχή με κατηγορούσαν, αλλά δεν τους έδινα πλέον καμιά σημασία. Μετά όμως άρχισαν να κατηγορούν τους γονείς μου με ψεύτικες συκοφαντίες και βρωμιές. Есть это у меня такое что-то греховное, как сказать, не выдержал этого, не выдержал. Уже не могу пока точно объяснить, потому что у меня очень это полезно. Какая стигме он уже на адекса, как у сапандиса мы варьез игры. На ихне. Тот или по эксагриоте, как те глотки, оли какие-то. Тогда ихние злости, они просто бросаются. Арпаксан ди психиму, ки архисан на тин катаксискизу. Меня как бы как вот вырывать, разрывать душу просто. Вот. И тогда эти ангели опутинали, молись его к Христоме, сойкинись из варьезки апрепис фразис, мена алма, апумакринтика на покондам, олитус и опся лиотики, ке ме австеро тону, ме проидопиесан, оти эдо дэн эпитрепите на эхис тетия сиберифора. То моно по препи ине, на канес ипомони, на мин андапандас, ала моно на просес. То здесь должен только терпеть, отвечать нельзя на них. Такое вот, должен только молиться. И здесь оставалось проходить. Тут-то было все показано. Είχαν φανερωθεί όλες με αμαρτίες, οι πορνείες, οι εκτρώσεις και γενικά τα πάντα. Για τις εκτρώσεις βέβαια η μεγαλύτερη ευθύνη πέφτει στη γυναίκα παρά στον άντρα. Όμως και από τον άντρα δεν αφαιρείται αυτή η αμαρτία έτσι απλά. Για τα πάντα λογοδοτείς.
За все приходится отвечать, да, за все приходится отвечать. Идиски то педаки, а что? Вот сейчас мы закончим. Нет, а идала, а про работы разобьешься. Та телевте, телоня, не нихи пья и психи му тим винами я на прохолиси. То и пасу с ангелу, с нарнито на прохолису ден арномон. Ала ден иха али андохи на небо та скалопатия. Ке на прохоро он силоте растискались. Не мог переходить, идти по лестнице не мог. Сил не было. Сказал ангел, что отказываться, не отказываюсь, не могу. Тез маси паркало, и кем ни стигми де борусит на библитисту на авто, шо мете динами те селиси, сан адрас по ехи динами написку на авто, шо препи на то кано, авто ке терма. Элига, элига та панда, оти в телисту на авто, мо я на эпипару, ке на врон динами на прохорису, ке омы зе борусо. Оти исхи я ту шома потан эксанглети, ке втаси си симия на мим бори ау на кенити, ке ошо ке ам пьеси сто на авто, шо бори на катафери сала дьо-трия вимата на кани салапали, пепти скату ан το ίδιο ισχύει για την ψυχή. Η ψυχή έχει και αυτή δυνάμεις. Ναι, και αυτές οι δυνάμεις κάποια στιγμή εξαντλούνται. Τελειώνουν οι ψυχικές δυνάμεις. Ναι, τότε όμως αυτή την κρίσιμη ώρα με έσωσε η πίστη. Ο Κύριος επενέβηκε με έσωσε. Βέβαια με καθοδήγησαν οι άγγελοι και με παρότριναν αν έχω πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό θα τον επικαλεστώ. Προσευχήθηκα και επικαλέστηκα τον Θεό Πατέρα και αμέσως οι άγγελοι μου δώσαν το σύνθημα. Прокора и сто онома то Тео. Как-то меня, так настроили, так ангел, да? И вот что, когда сказали, что моли сто акуся в той психиму, а месус, лески ты нахти, а на птероты, перед винами, ки схезон петон да сме в поли архиси на не вери та скаля. Тора, боруса ке пернуса, та телоня ме в поли. Идешь за Богом, иди Господь поможет и все. И здесь силы такие вот просто, знаете, душа пошла и легко пошла. И сказал, что пойду и пройдем, вот, и пройдем, до конца пройдем, что могу идти и подниматься, вот, и идти. Θέλω να επισημάνω κάποια σημαντικά πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε. Αυτά δηλαδή που συναντάς όταν περνάς το τελώνιο της σκληροκαρδίας και έλλειψης ελεημοσύνης. Σε αυτό το τελώνιο λογαριάζονται και μετρούνται τα πάντα με τρομερή λεπτομέρεια. Ακόμη και αν φέρεσαι με σκληρότητα σε ζώα και τα βασανίζεις, έχεις να δώσεις λόγο. Ακόμη αν σκοτώνεις με σαδισμό μία μύγα, βασανίζοντάς την, κόβοντας τα ποδαράκια και τα φτερά της ένα-ένα, τότε οι δαίμονες σου το παρουσιάζουν ως πρόσκομα για την ψυχή σου. Όταν περάσαμε όλα τα τελώνια, δαίμονες άρχισαν να φωνάζουν ότι πρέπει να βάλουμε τη ζυγαριά. Με τις αμαρτίες που έχει αυτός δεν μπορεί να περάσει με τίποτε, αφού δεν έχει άλλα καλά έργα. Η αλήθεια είναι ότι όταν περνούσα τα τελώνια, ένιωθα ότι από κάπου ερχόταν βοήθεια. Τότε άγγελοι με ενημέρωναν. Ξέρεις τώρα ποιος σε βοηθάει. Με βοηθούσε μια γιαγιά μου, που όταν ήταν εν ζωή, μιλούσε στο χωριό. Αυτή η γιαγιά μου ήταν άνθρωπος προσευχής και πνευματικής ζωής. Όταν ήμουν μικρό παιδί, την βοηθούσα μερικές φορές και της κουβαλούσα καμιά τσάντα με ψώνια. Τότε εκείνη με ρωτούσε, τι θέλεις γέμο να σου δώσω για αυτό το καλό που έκανες και με βοήθησες. Εγώ της απαντούσα, δεν θέλω τίποτα, απλά βοήθησα και τίποτα περισσότερο. Εκείνη όμως που ήθελε να ανταποδώσει το καλό μου έλεγε, καλά, τότε εγώ θα προσευχηθώ για σένα. Όμως λοιπόν, σε κάποιο τελώνιο που είχα δυσκολία να το περάσω και χρειαζόμουν βοήθεια, έλαβα αυτή τη βοήθεια. Αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούν να αντισταθμιστούν και να σκεπαστούν κάποια από τα αμαρτήματά μας. Γι' αυτό, όταν ακούμε ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, καλό είναι να μην αμελούμε να προσευχόμαστε στο Θεό και στους Αγίους μας. Και να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας, γιατί τότε εκεί, την κρίσιμη εκείνη ώρα του τελωνισμού της ψυχής, θα έχουμε τη βοήθεια του Θεού μας και των Αγίων που επικαλούμαστε. Εκεί μετράει κάτι μας έστω και ελάχιστη προσπάθεια. Μετράει κάτι μας καλή σκέψη, καλός λόγος. Οποιαδήποτε προσευχή, είτε από το σχέδιο είτε συγκεκριμένη, δεν χάνεται, αλλά φτάνει στον χρόνο του Θεού. Όταν λοιπόν μπήκε η ζυγαριά, και οι μένα άγγελοι βάλανε στη μια πλευρά τα καλά μου έργα, οι δε δαίμονες στην άλλη τα αμαρτωλά μου έργα, βάρινε η πλευρά που είχε τις αμαρτίες μου. Μαγή, γρέσνη. Тогда греховная чаша перетягивала, влево. Тότε βρέθηκα στην απελπιστική εκείνη κατάσταση,
που χρειαζόταν ισχυρή βοήθεια για να περάσουμε παραπέρα. Αυτή τη βοήθεια μου την προσέφερε ο Όσιος Σέργιος. Και αυτή τη βοήθεια подал мне преподобный Сергий. Ναι, Όσιος Σέργιος με βοήθησε και παρόλο που δεν τον είδα εκείνη τη στιγμή, άκουσα τους αγγέλους και μου ανέφεραν ότι αυτή τη στιγμή ήρθε η βοήθεια από τον Όσιο Σέργιο και τοποθετείται στη ζυγαριά. Τότε η ζυγαριά αυτομάτως έκλεινε και βάρινε απότομα προς τα καλά έργα. Εμείς οι γονείς πάντοτε διαβάζαμε την παράκληση του Αγίου Σεργίου. Надо проделать, перетянуть. Οι άγγελοι μου είπαν ότι τον Όσιο Σέργιο θα τον ξαναδείς λίγο αργότερα. Μετά από όλα αυτά, οι δαίμονες αποχώρησαν. Όμως μια άλλη τρομερή δοκιμασία με περίμενε. Ξαφνικά εμφανίστηκε μπροστά μου ο Αντίχριστος με τη μορφή που θα έρθει στον κόσμο. Τον είδες δηλαδή με ανθρώπινη μορφή? Ναι, έχει ανθρώπινη μορφή. Είναι υψηλού αναστήματος, περίπου 1,80 με 2 μέτρα. Έχει καλή σωματική διάπλαση και εμφανίσιμο στο πρόσωπο. Το μόνο που ξεχωρίζει είναι ότι τα νύχια του δεν είναι ανθρώπινα, αλλά είναι νύχια αγρίου θηρίου ή πιο συγκεκριμένα σατανικά. Как у него на руках не ногти, а когти. На руках у него, да. Что в это время? А в одежде какой он будет? Φορούσε ένα κοστούμι και μάλιστα φαινόταν ακριβό και καλοραμένο. Όμως εξέπεμπε και δημιουργούσε γύρω του έναν απερίγραπτο και υπερβολικό φόβο. Όλες αυτές οι ακάθαρτες δυνάμεις, όλη αυτή η κόλαση που είναι συσσωρευμένη μέσα του, τον καθιστούν ως πηγή τρόμου προς κάθε κατεύθυνση. Η ψυχή μας παρταρούσε από φόβο και μόνο που τον έβλεπε. Τότε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση με ενίσχυση ο Θεός μου έδωσε την δύναμη να αντισταθώ και να αντέξω να τον αντικρίσω. Οι άγγελοι με είχαν προειδοποιήσει ότι δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να ανταλλάξω μαζί του καμία κουβέντα. Μου είπαν συγκεκριμένα, αν πιάσει συζήτηση μαζί του και πεις έστω μια μόνο λέξη, τότε αυτός θα σε παγιδέψει, θα σε πλανήσει και θα χαθείς. Πώς παρασύρθηκα δεν ξέρω, αλλά άρχισα να εκφράζω τις απόψεις μου περί των δαιμόνων, ενώπιον του δηλαδή, για το ποιοι είναι και τι κάνουν στους ανθρώπους και δεν το περίμενα με τίποτε ότι ο Αντίχριστος θα πιάσει συζήτηση μαζί μου. Μάλιστα στην αρχή προσπαθούσε να με παραπλανήσει και να με παγιδεύσει με την τάχα φιλική του διάθεση, τάχα, ότι δείχνει να είχε με βοηθήσει, να με προφυλάξει τάχα από αυτούς τους δαίμονες. Και τότε, μη θέλοντας καν να το ακούω, το απάντησα ότι γνωρίζω ποιοι είναι αυτοί και ποιος είναι αυτός και όλα τα ανάλογα. Και τότε συνέβη κάτι το φοβερό. Αισθάνθηκα ξαφνικά ότι καταποντίστηκα. Ναι, με να μιλήσω πρόφθασα και μίλησα, αλλά αμέσως καταποντίστηκα. Μέσα σε κάποια άβυσο, αυτό είναι ο άβυσος. Ένιωσα την ψυχή μου να κατευθύνεται σαν βαρύδι προς τα κάτω, χωρίς να έχω δίπλα μου κανέναν. Ούτε και τους αγγέλους είχα κοντά. Βρέθηκα σε ένα σκοτεινό μέρος, όπου κανέναν και τίποτε δεν έβλεπα. Αλλά βρέθηκα σε ένα μέρος όχι όπου βασανίζονται οι ψυχές, σε ένα σκοτεινό μέρος. Τα τελώνια δηλαδή δεν είναι ακόμα ο Άδης. Τα τελώνια βέβαια δεν είναι ο Άδης. Ο τελωνισμός γίνεται όταν ακόμα βρίσκεσαι στον αέρα. Όταν λοιπόν έπεσα μέσα στον Άδη, καθόμουν μέσα σε αυτό το πιστό σκοτάδι, καθόμουν και προσευχόμουν. Μου ερχόντουσαν και διάφοροι λογισμοί. Η πρώτη σκέψη ήταν ότι να, βλέπεις, έχεις χαθεί πλέον, εσύ έδωσες τη συγκατάθεσή σου να τους ακολουθήσεις και αυτοί σε γελάσανε και σε αφήσανε εδώ. Βέβαια, όλοι αυτοί οι λογισμοί ήταν εκ των πονηρού. Κάθομαι λοιπόν και προσεύχομαι και αισθάνομαι έναν τρομερό φόβο να με καταλαμβάνει. Σκεφτόμουν ποιος άραγε και πώς θα με βγάλει από εδώ μέσα. Τι προσευχές έλεγες? Την προσευχή του Ιησού, αλλά και γενικά με όλη την δύναμη της ψυχής μου που καλούν τον Κύριο να με σώσει. Βέβαια μέσα μου είχα βαθιά την πίστη ότι ο Κύριος μας θα με βγάλει από εδώ. Στην κατάσταση αυτή ένα πρέπει να γνωρίζουμε. Δεν πρέπει να παραδώσει ποτέ κανείς τα όπλα του και να ολιγοπιστήσει. Ένιωθες μήπως παρηγοριά επειδή οι άγγελοι σου είχαν υποσχεθεί ότι θα είναι κοντά σου? Το παν είναι να μην παραδοθείς, να μην αφήσεις την προσευχή όπως και κατά το πέρασμα από τα τελώνια. Ακόμα και η πιο αμαρτωλή ψυχή δεν πρέπει να απελπίζεται, γιατί ο Κύριος βοηθάει την κάθε μια ψυχή. Επίσης υπάρχει μέσα στην κάθε ψυχή αυτή η εσωτερική γνώση και πληροφορία ότι αν η ψυχή αποκάμει και δεν αγωνιστεί με όπλο την προσευχή, αλλά θα παραδοθεί χωρίς καμία αντίσταση και συμφωνήσει με την καταδίκη της, τότε μπορεί και να χαθεί. Ξαφνικά, μέσα στο σκοτάδι που βρισκόμουν,
Έλαμψε φως. Όσο Σέργιος κατέβηκε στον Άδη, εξέπεμψε τόσο πολύ άφθονο φως, όσο Σέργιος, που το πηχτό το σκοτάδι φωτίστηκε σε μια ακτίνα περίπου 20 μέτρων. Λες και ήταν ένας προβολέας τόσο ισχυρό φως εξέπεμψε. Μόνο που αυτό το φως είναι πραγματικό φως, καμία σχέση ή σύγκριση με το φως μιας έστω και πιο δυνατής λάμπας. Είναι ένα υπέρλαμπρο φως, σαν της ακτίνης του ήλιου. Ο Όσιος Σέργιος, ερχόμενος προς το μέρος μου όπου καθόμουν, μου μίλησε με λυγίστητα και είπε: «Σήκω και έλα κοντά μου, ηρέμησε, μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Ο Θεός σε κάλεσε για κάτι τόσο μεγάλο. Είδες τώρα τις αμαρτίες σου και από εδώ και πέρα να διορθωθείς. Τώρα θα σε οδηγήσουν να δεις τα διάφορα μέρη του Άδου». Όσιο Σέργιος μου ανέφερε ότι ο πατέρας μου τον επικαλούνταν πάντοτε και επί 6 χρόνια του διάβαζε καθημερινά την παράκληση. Γι' αυτό μου είπε «θα σε πάρω κοντά μου». Προς το παρόν όμως θα σε πάνε να δεις τα διάφορα μέρη του Άδου. Κρατήσου, κάνε υπομονή, γιατί αυτό δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Όσιο Σέργιος με προειδοποίησε ακόμα ότι θα δω στον Άδη μερικούς συγγενείς και γνωστούς μου, έτσι σε ένα μέρος είδα την γιαγιά μου. Будешь видеть своих, преподобный Сергий говорил, и родственников, и знакомых, и много-много очень. Душ пришлось увидеть. А ты пришкотал с этого хору, где не пирхан Менвасана. Там люди не страдают. Где не пирхи омушки камня, а политус хара. Абсолютно никакой радости нет. Были там скамейки. Пирхан и кикати сам пангакя, и авто си психес катондусан савта. Утан и ангелами пирхан кондатис. Και μου είπαν ότι αυτή είναι η γιαγιά σου, την κοίταξα προσεκτικά γιατί στη ζωή δεν την είχα γνωρίσει. Εκείνη είχε πεθάνει το 1970, ενώ εγώ γεννήθηκα εκείνο το έτος, αλλά 3 μήνες αργότερα. Γενικά εκεί όλα είναι απλά και κατανοητά. Είδα ψυχές ανθρώπων και στον Άγιο και έπειτα και στον Παράδεισο. Εκεί όλα αποκαλύπτονται από τον Θεό. Όταν έχεις κάποια ιδιαίτερη προστασία από κάπου, την βλέπεις και σου είναι φανερό ότι κάποιος Άγιος σε προστατεύει, ενώ εδώ ο άνθρωπος δεν τα αντιλαμβάνεται όλα αυτά. Βέβαια κάποιοι άνθρωποι που ζουν μια ζωή καθαρή, χωρίς αμαρτίες και είναι άγιοι δηλαδή από αυτή τη ζωή, μόνο αυτοί αντιλαμβάνονται αυτά τα πνευματικά θέματα. Ενώ ο συνηθισμένος αμαρτωλός άνθρωπος δεν έχει τη δυνατότητα να διακρίνει τέτοιες καταστάσεις. Ενώ εκεί όλα γίνονται φανερά στον καθένα, ακόμα και αν βρίσκεται στην κόλαση και ας είναι ο πιο αμαρτωλός. Την ώρα λοιπόν που λέγανε ότι αυτός είναι ο εγγονός σου, αυτή με κοίταζε με ένα άδειο βλέμμα. Υπήρχε τόσο μεγάλο κενό και έλλειψη κάθε ίχνου συναισθήματος με στα μάτια της. Σταθήκαμε ο ένας απέναντι στον άλλο και κοιταχτήκαμε για λίγο, έως ότου ήρθε η ώρα να φύγουμε από αυτό το μέρος. Έτσι αποχωρίστηκα με τη γιαγιά μου. Αυτή η γιαγιά μου είχε γεννήσει πολλά παιδιά. Ο πατέρας μου ήταν ο τελευταίος. Βέβαια υπήρξαν και μετά από εκείνον μικρότερα παιδάκια, αλλά είχαν πεθάνει. Τότε βλέπετε υπήρχε η πείνα. Είχε λοιπόν 16 παιδιά. Ναι, 16. Έχω πολλούς συγγενείς που προέρχονται από αυτή τη γιαγιά μου, τους οποίους τους συνάντησα στον Παράδεισο, όταν οι άγγελοι με πήγαν εκεί. Όλα αυτά τα παιδάκια της που είχαν πεθάνει από πείνα, από ψύχους και άλλες αιτίες, τα έπαιρνε ο Θεός και τα έβαζε στον Παράδεισο, 10 και 12 χρονών. Ο Θεός παίρνει αυτές τις ψυχές, γιατί πρώτα απ' όλα δεν έχουν ακόμη προλάβει να διαπράξουν πολλές αμαρτίες. Которые еще, во-первых, конечно, что еще не успели согрешить. Вот нас пятен и кори, и осмос, и века, педья, микри силикия. Не пребе на хрену мы себе рволико в атмоке на липомасте, я то ты дитен, не нельзя с антизуитус, я ты деброла на харун типоте, аллахатика. Охи, а в то день не утешу, что утели ты но. Утелос перни автисты с психиас, и педья кривоз, и тогда этим истапани кондату. Я ты деброла на мартису. Со в титим периптосе, то мону по препинакан, мы не на просевкомасте. Βέβαια υπάρχει αυτός ο πόνος και η θλίψη, είναι ανθρώπινο αυτό. Όμως δεν πρέπει να θρηνούμε απελπιστικά και μακροχρόνια. Όταν εγώ είδα τον εξαδερφό μου, σας το αναφέρω απλώς σαν παράδειγμα, ο θάνατός του οφειλόταν σε ατύχημα. Το οποίο άθελά του προκάλεσε ο ίδιος ο πατέρας του. Η οικογένεια ζούσε στο χωριό, ήταν σούρωπο. Και ο πατέρας ερχόταν με το τρακτέρ γεμάτο ξύλα για τις ανάγκες του σπιτιού. Το παιδί ήταν περίπου 10 χρονών.
άπειρους τους κινδύνους. Έτρεξε να προϋπαντήσει τον πατέρα και ανέβηκε πάνω στα ξύλα του τρακτέρ, χωρίς να τον αντιληφθεί ο πατέρας. Όπως άρχισε το τρακτέρ να αδειάζει τα ξύλα, το παιδί καταπλακώθηκε και πέθανε. Όταν λοιπόν συνομιλούσα μαζί του, γιατί τον είδα στον παράδεισο, Мы говорили я тут дикус, то потряну. И он говорил, он же, они все знают не только что. Требно семьёсу ты психе сперма нами с этим брюхори, вот он кати леми и пратоми, и с кевтома ты схетикоме авте, и ты вришко ты стин колоси, и ты сто барадишо. Поли вари то пью вари я тут психе синя, вот он ты муди я авте с кати асхима. Пусть там пракси стежуитус. Или оти то пью вари. Επί παραδείγματι, καθόμαστε και συζητάμε ότι ο τάδε που έχει πεθάνει έκανε αυτό το κακό. Ο άλλος είχε το τάδε κακό ελάττωμα. Εκείνη τη στιγμή η ψυχή κατακαίγεται και υποφέρει σε τέτοιο βαθμό σαν να σκοτώνει τον εαυτό της. Για τους νεκρούς αυτό είναι σαν να τους φωνεύεις, τόσο βαρύ. Οι ψυχές που βρίσκονται στον άδη υποφέρουν πολλά βάσανα. Όταν όμως τους μνημονεύεις με κακόν λόγον, τα πράγματα γίνουν χειρότερα. Οι ψυχές κλαίνε και οδύρονται και παρακαλούν. Καλύτερα μη μας μνημονεύετε καθόλου. Μη παραγγέλνετε μνημόσυνα για τα ονόματά μας. Παρά αυτό που κάνετε, δηλαδή που μας μνημονεύετε με τον κακό λόγο. Συμβαίνει πολλές φορές που αναφερόμαστε σε κάποιον που είχε το πάθος της μέρης. Μπορεί εν ζωή αυτός ο άνθρωπος να μετούσε, να δημιουργούσε διάφορα μεγάλα προβλήματα και καταστάσεις. Όμως δεν πρέπει ποτέ να τα αναφέρουμε και να τον θυμόμαστε με αυτά. Αντίθετα, πρέπει να βρούμε τι το καλό υπήρχε σε αυτόν τον άνθρωπο. Και αυτά πάντοτε να τονίζουμε. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να συζητάμε τις αρνητικές πράξεις που προέβη κάποιος στην τάδε ή τάδε περίσταση. Γιατί τότε οι ψυχές αυτές των κεκοιμημένων υποφέρουν πάρα πολύ. Αλλά και εμείς διαπράττουμε μεγάλη αμαρτία βαραίνοντας την ψυχή μας. Όταν ήμουν στον Άδη, είχα συναντήσει τους ανθρώπους τους οποίους κατέκρινα και μιλούσα ανόητα κάποτε αναφερόμενους στα ελαττώματά τους. Οπότε διαπίστωσα πόσο επώδυνο ήταν αυτό για αυτούς. Αλλά και για την ψυχή μου. Ο Κύριος μου τα έδειξε όλα αυτά και για την ψυχή μου αυτό ήταν σαν να με μαστίγωνε ο ίδιος. Αισθανόμουν τόσο βάρος επάνω μου λόγω αυτής της απροσεξίας μου, που δερόμουν και έλεγα γιατί ο ανόητος καθόμουν και συζητούσα και κατέκρινα αυτές τις ψυχές και δεν έκλεινα καλύτερα το στόμα μου. Και υπήρχαν πολλές ψυχές από τις οποίες ζητούσα συγχώρηση, αλλά και άλλες αντίθετα ζητούσαν συγχώρηση από μένα και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις δεν γνώριζα καν γιατί μου ζητούσαν συγγνώμη και σε τι με έχω βλάψει. Θυμάμαι συγκεκριμένα υπήρχε μια ψυχή που ζητούσε επιμόνως να τη συγχωρήσω γιατί κάτι μου είχε κάνει κακό, κάτι κακό φόταν και επιθυμούσε για μένα και εγώ δεν το γνώριζα καν αυτό. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοιες αμαρτίες καλύτερα να στρέφουμε την προσοχή μας στον εαυτό μας και μόνο στον εαυτό μας. Αλλά αν βλέπουμε κάποιον να διαπράττει κάποιο κακό, είναι αμαρτία να σιωπάς. Καλύτερα να του πεις καθαρά με ειλικρίνεια και πρόσωπο με πρόσωπο και κοιτάζοντάς τον στα μάτια ότι εδώ αυτό που κάνεις είναι αμαρτία. Δεν πρέπει να το συγκαλύπτουμε, γιατί αν ένας άνθρωπος συγκαλύπτει κάποιο κακό που έκανε ο άλλος και δεν προσπαθεί να του μιλήσει και να τον αφυπνίσει, τότε το βάρος αυτής της αμαρτίας πέφτει σε εκείνον που τον καλύπτει. Δηλαδή φορτώνεται αυτό το αμάρτημα και έτσι τα πράγματα γίνονται δυσκολότερα. Εγώ είχα πολλά τέτοια επάνω μου, ξένα μυστικά, σχετιζόμενα με αμαρτία. Και πάντοτε από ντροπή σιωπούσα. Δεν είχα την δύναμη να πω στον συνάνθρωπό μου ότι αυτό δεν είναι σωστό. Είναι αμαρτία. Βέβαια, όταν πρέπει να μιλήσουμε και έχουμε την καλή προαίρεση να βοηθήσουμε πραγματικά μια ψυχή, αυτό είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Τότε με ειλικρίνεια και κοιτάζοντας κατευθείαν στα μάτια του συνανθρώπου μας, πρέπει να πούμε την αλήθεια. Ενώ ποτέ δεν θα μιλήσουμε ενώπιον τρίτων ή και χειρότερα να τους σχολιάζουμε επισόπλητα. Πρέπει πάντα να προσέχουμε να μην προξενήσουμε με τον τρόπο μας κάποιες κακές συνέπειες. Πάνω σε τέτοια θέματα είχα πολλά λάθη και μετανιώνω πικρά γιατί είμαι αμαρτωλός. Στον Άδη είδα και ανθρώπους άλλων θρησκειών. Αυτοί βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη, γιατί αυτοί κρίνονται με βάση τον νόμο της συνειδήσεως για όλα όσα πράξανε. Αν ο άνθρωπος προκαλούσε κακό, δηλαδή φώνευε, βίαζε, λίστευε και διάφορα παρόμοια κακά, τότε αυτός τιμωρείται αυστηρά, όπως ακριβώς ισχύει και για μας τους Ορθοδόξους.
Υπάρχουν όμως τις άλλες θρησκείες και άνθρωποι που διακρίνονται για την αγάπη που έχουν και δείχνουν προς τους άλλους ανθρώπους και η ζωή τους είναι γεμάτη με έργα αληθείς. Τότε για αυτούς υπάρχει άλλος τόπος. Εκεί υπάρχουν πολλά μέρη που διαφέρουν το ένα από το άλλο. Αυτές οι ψυχές ασφαλώς δεν υποφέρουν ούτε βάσανα ούτε θλίψεις. Όμως χωρίς την πίστη στον αληθινό Θεό δεν μπορεί να υπάρχει ούτε αληθινή χαρά. Με τι ασχολούνται οι ψυχές εκεί στον Άδη? Εκεί η απασχόληση είναι τα βάσανα. Όλοι εκεί έχουν βάσανα, μόνο που διαφέρουν το ενός από το άλλο. Μαρτύρια, πραγματικά μαρτύρια. Με τι μπορούμε να παρομοιάσουμε για να περιγράψουμε την κατάσταση της ψυχής? Να πούμε ότι νιώθεις σαν να βρίσκεις στο νοσοκομείο άρρωστος? Τώρα, θα τα περιγράψω όλα με τη σειρά. Στην αρχή, εκεί που ήμουν μόνος μου μέσα στον Άδη, δεν έβλεπα τίποτα γύρω μου, μόνο σκοτάδι. Και λες και ένας τείχος με απομόνωνε και δεν έβλεπα τα άλλα μέρη της κολάσεως. Όταν ήρθε ο Άγιος Σύριος, φωτίστηκαν τα πάντα γύρω μου. Εκείνος με παρηγόρησε και έφυγε, που με παρέλαβαν οι άγγελοι για να με πάνε να δω όλα τα μέρη του Άδου. Με προετοίμαζαν και μου έλεγαν: «Κρατήσου και κάνε κουράγιο, γιατί θα δεις τρομερά πράγματα. Κάνε προσευχή πολύ, γιατί πρέπει πάση θυσία να τα δεις όλα εδώ μέσα». Στο πρώτο μέρος που με πήγανε ήταν ο πύρινος ποταμός. Είναι στα αλήθεια ένας ποταμός όπου υπάρχει παντού φωτιά. Δηλαδή είναι όλος μια φωτιά. Έχει τρομερό βάθος και μέσα σε αυτόν, τον βαθύτατο ποταμό, βλέπεις να βρίσκονται καταποντισμένες εκατομμύρια εκατομμυρίων ψυχές. Τέτοιες πρακτικές φωνές και ουρλιαχτά, τέτοια βογγητά ακούγονταν στο μέρος εκείνο που δεν άντυχες ούτε να τα ακούς. Πολύ περισσότερο δεν ήταν αδύνατο να τα αντικρίσεις. Τι έβλεπες δηλαδή, μόνο τα κεφάλια? Βασικά αυτό που αντίκριζες ήταν τα μάτια τους, που ήταν σαν να βγάζουν και αυτά φλόγα από μέσα τους, καθώς επίσης και τα δόντια. Τίποτε άλλο δεν έβλεπες, παρά μόνο να επιπλέον κεφάλια μαυρισμένα και καμένα. Αλλά επειδή η ψυχή είναι αθάνατη και δεν μπορεί να κατακαεί ολοκληρωτικά και να εξαφανιστεί, γι' αυτό αιωνίως και συνεχώς βασανίζεται. Οι κραυγές που ακουγόντουσαν ήταν τόσο πρακτικές και τόσο δυνατές, που παρόλο που είχα κλείσει με δύναμη τα αυτιά μου, δεν στάθηκε δυνατό να πάψω να τις ακούω. Όσο δε για να κοιτάξω προς τα εκεί, για να δω, αυτό το θεωρούσα πάνω από τις δυνάμεις μου. Οι άγγελοι που με είχαν οδηγήσει εκεί, με κρατούσαν, ενώ εγώ είχα γυρίσει την πλάτη μου για να μην βλέπω τίποτα. Όμως οι φωνές και οι κραυγές ήταν ανυπόφορες. Όταν πήγαινα να ανοίξω λίγο τα αυτιά μου, πάλι η ψυχή μου σπαρταρούσε και σπάραζε από τη θλίψη, τόσο που αμέσως τα ξανά έκλαινα με δύναμη. Такое становится, душа вся дрожит, вот такой дрожь, что невозможно ни слушать, ни то что смотреть. Вот уши как бы опять закрыл плотно уши. И ангели тут ему и подкидывали, то ладно, что я меня стыдми, я тебя не надел на то диски, на то гнорить. И покуда Эрикса меня Григорий Матья, влепнулась просто пишу, сколько нужно сил набираться, слушайте. Спаракси психим. Εκατομμύρια ανθρώπων σπαρταρούσαν μέσα στον πύρινο αυτό ποταμό. Ουρλιαχτά πόνο ακούγονταν παντού. Πρόλαβα και είδα δύο ψυχές που προσπαθούσαν ο ένας να ανέβει πάνω στον άλλο για να βγουν από εκεί, αλλά πάλι πέφτανε πίσω. Είναι ακριβώς σαν να έβαλες πολλούς ανθρώπους μαζί σε μια τεράστια φωτιά. Η ψυχή νιώθει ό,τι και το σώμα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση νιώθει να καίγεται. Όλες οι ψυχές ζητούν έλεος, προσεύχονται και παρακαλούν. Όμως εδώ η προσευχή δεν έχει πια ούτε νόημα, ούτε αποτέλεσμα. Εκείνο που μπορεί να βοηθήσει αυτές τις ψυχές είναι να προσευχηθεί κάποιος για αυτές και προπαντός η Εκκλησία. Με τα μνημόσυνα που τηλούνται υπέρ αναπαύσεων των ψυχών αυτών, παίρνουν λίγη έστω και ελάχιστη ανακούφιση από τα βάσα. Ειδικά όμως βοηθάνε τα 40 λίτουργα, όταν σε κάθε λειτουργία προσφέρεται πρόσφορο και βγαίνει μερίδα για το όνομά τους. Τους βοηθάει το μνημόσυνο όταν τηλείται βέβαια με συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι, πολύ τους αναπαύει. Αναπαύει όλες τις ψυχές όταν τους φτιάχνουν με τα κόλυβα. Τα κόλυβα να γίνονται με σιτάρι και μέλι ή με ρύζι και σταφίδα. Αντίθετα όμως δεν μπορούμε να μνημονεύουμε τις ψυχές μοιράζοντας καραμέλες. Αυτό απαγορεύεται αυστηρώς, αυτό το θυμάμαι πολύ καλά. Γιατί αυτό? Ίσως γιατί η καραμέλη είναι μια τεχνητή λιχουδιά και δεν την δέχεται ο Θεός. Πάντως δεν ισχύει μνημόσυνο με καραμέλες. Ακόμα και αν μοιράσεις πολλά κιλά από αυτές, οι ψυχές δεν λαμβάνουν τίποτε παρά μάλλον και βαραίνουν. Είναι αυτό που βοηθάει.
То пьё коло в лимосину, ене то посыпам метаколева, пуне ите в расто ситари жмели, ите в расто ризи местапина, ите автаты, орунде, оспневматики тропи. Поли коло не писис на меразите, шуми, я на напавтине психи, а лаки крута, ки лаханика, а фут и орунде, ки авта, оспневматики трофи. И такое, фрукты и овощи, это тоже большое, это тоже считается как духовная пища, большое. Δεν πρέπει να μνημονεύεις με προϊόντα που περιέχουν κρέας. Ούτε με ενοπνευματώδη, όπως βότκα και κρασί. Γιατί αν το κάνεις αυτό, αντί να αναπαυθούν ψυχές βαραίνουν πολύ περισσότερο. Τα στεφάνια είναι θηλιές. Όταν πήγα στον Άδη, είδα ψυχές που ήταν δεμένες με πολλές θηλιές σε τέτοιο σημείο που δεν μπορούσαν να σηκώσουν κεφάλι. Όπως ακριβώς παίρνουμε ένα σχοινί, του κάνουμε θηλιά και περνώντας την στο λαιμό ενός ανθρώπου τη σφίγγουμε, σε τέτοιο σημείο που να μην μπορεί ο άνθρωπος να σηκώσει πάνω το κεφάλι του, έτσι ήταν δεμένοι. Αν επί παραδείγματι του είχαν 10 στεφάνια του νεκρού, η ψυχή στον Άδη είχε 10 θηλές, αν περισσότερα περισσότερες. Ρώτησα τους αγγέλους, γιατί αυτές οι ψυχές είναι δεμένες έτσι και βασανίζονται με αυτόν τον τρόπο. Και οι άγγελοι μου απάντησαν. Οι συγγενείς τους και όλοι αυτοί που τους αγαπούσαν, τους πρόσφεραν τόσα στεφάνια. Ποια άλλα μέρη με βάσανα υπάρχουν στον Άδη? Στον Άδη όλα τα μέρη είναι μέρη βασάνου, αλλά διαφέρουν το ένα από το άλλο ως προς το βαθμό και την ένταση αυτών. Δεύτερο μέρος όπου με φύγανε άγγελοι είναι ο ακίνητος σκόλικας. Второе, куда меня подвели, это адское место, то, где неугасающие. Εκεί τις ψυχές τις διαπερνούν συνεχώς και ακαταπαύτουν σκουλίκια. Δηλαδή μπαίνουν από το στόμα, βγαίνουν από τα μάτια, από τα αυτιά, από τη μύτη και τους κατατρώγουν συνεχώς. Через глаза, через уши, через рот эти черви проходят. И сидят они в этих червях. Просто вот в червях. Και για ποιον λόγο υποφέρουν αυτό το βάσανο? Το πιο πολύ είναι οι σαρκολάτρες που εισέρχονται εδώ. Εκείνοι δηλαδή που δεν τηρούσαν τις νηστείες με την εγκράτεια του σώματος. Άλλοι πάλι λόγω της γαστριμαργίας, αλλά και όσοι ξεκινούν την ημέρα τους και τρώνε χωρίς να κάνουν προσευχή. Ενώ κανονικά όταν ο άνθρωπος ξυπνήσει, το πρωί πρέπει πρώτα να πάρει αντίδωρο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί μας προστατεύει από τις σκοτεινές δυνάμεις, να πίνουμε αγιασμό, να προσευχόμαστε και έπειτα να καταναλώνουμε την τροφή μας. Εκεί, σε αυτό το μέρος με τα σκουλίκια, είδα ψυχές ανθρώπων που τους γνώριζα. Ήταν κοντινοί μου άνθρωποι. Σε αυτά τα μέρη του Άδου είχα δει τον θείο μου και τον ξάδερφό μου. Βρίσκονταν εκεί που είναι οι καπνιστές. Οι καπνιστές τι βάσανο έχουν να υποστούν? Είναι ένα δωμάτιο που μοιάζει με τα συνηθισμένα, με μια διαφορά. Είναι πάντοτε γεμάτο με καπνό τσιγάρο που δεν ελαττώνεται ποτέ. Είναι τόσο πολύς ο καπνός που οι ψυχές πνίγονται συνεχώς και νιώθουν δύσπνια, δίχο και τα δάκρυα τρέχουν ασταμάτητα από τα μάτια τους. Μέσα σε κάτι τέτοιο δωμάτιο που μοιάζει με κελί φυλακής. Υπάρχει δαίμονας, ο οποίος καπνίζει συνεχώς ένα τεράστιο τσιγάρο περίπου μισού μέτρο. Καπνίζει λοιπόν και τους καίει με το τσιγάρο αυτό. Και οι ψυχές φωνάζουν από τους πόνους των εγκαυμάτων, πνίγονται από τη δύσπνια και το κάψιμο των ματιών. Μία-μία ψυχή από τη βασανίσιο δαίμονας πέφτει αποκαμωμένη και αυτός παραλαμβάνει άλλη. Και μετά την επόμενη και δεν υπάρχει τέλος στα βάσανα. Όταν οι άγγελοι με πήγαν σε αυτόν τον τόπο για να δω τον ξαδερφό μου, είπαν στον δαίμονα να απομακρυνθεί για να μπορέσω να του μιλήσω. Τότε ορμήξανε και άλλοι δαίμονες και με μεγαλύτερη μανία άρχισαν να κατακείω τον ξαδερφό μου. Είναι χαρακτηριστική αυτή η κακία εκεί εκτρατούν δαιμόνων να εκδικούνται. Δεν επενέβησαν αμέσως οι άγγελοι και διώξανε όλο αυτό το συρφετό. Με αυτόν τον τρόπο μόνο μπορέσαμε να συζητήσουμε. Εκείνος μου οδηγήθηκε πως αφού ήρθε ο θάνατος λόγω των αμαρτημάτων του βρέθηκε σε αυτόν εδώ τον τόπο, της Βασάν, πόσο πολύ έχει κουραστεί. Έλεγε, βλέπεις τι απέσιο μέρος είναι, που δεν μπορείς καν να υπάρχεις εδώ μέσα σε αυτόν τον καπνό. Он просил молитвы. Место определено. И что, конечно, устал здесь, вот ты видишь, как здесь трудно, как здесь тяжело, что здесь как-то невозможно даже существовать.
в этом дыму. Александр Посу пятане, а по физика это? Да, свои. Не ми физико пянато. Сиди ликия. И там перепак синдатрионы то. 63, наверное. Капнези? Не капнези, капнези. Да, курил, курил. И вести васана я то капнези. Какие страдания закуривали. Что, Эликсан ми поста васана кинул по автоктону? Не му та диксан. И психиесто на тропот по автоктонисан, васанижен де ме тосу параксино тропу, куден борона до переграпсо. И тан тосу повиравка та васанистия, по брокалун трома, комики с ним проспатия на та тимитикани. Я слушал по снорезите ути эклесия де просефхиды, ки я в той не тромеро, диоти ден епархи анапас. А по тон идио то фио эхи до фио номус, ме тон опио погореви той анкропос нас поне всю идиусту не отсот. Изуини дору фио. Ден не петрепети на убивать или что-то там подвергать. Алло, он препинат и съесть из сена полему, и сикапьяли перистась, а то не. Эти препинагины, да не их и съесть им автоктония. Да, в каких-то ситуациях. То это оно уже так, значит, как и должно быть. Вот он и нас антропос, шкотося на нало, то ты упоняс, фортоните олис и самартисту фима. Тот, который убивает человека, а политус олис. Да. И ангели му, по моему Эдексану лавтаму ипана, а кто дени не типати акома, тора та диски та бельяшу. Авта по хакам не тесек тросит? Не, авта, то не тросен. Авте си психес мегалону неки акривос опус гинете ки сатом дон гозму. Ки опус оли си психес му врискоте и ти стон ави, и ти стон баради, и сопоте нелике тон предатрён этон, и дадите нелике тон кирию мас, эти ки авта мегалону ки втану с авти ти нелике. Ирхаме липон сен антопу, и парка пола дьяфора домата. Мэсса Сафта врискон дей психез автон то пидьон, аналога на пенелекия. Это были такие комнаты. В этих комнатах находились абортные души только разного возраста. И да кита дикан, которые меньше были... Афта врискон на мяла пидья, ты силикия стон пенни, которые больше вот своих видел. Где-то такие пяти-шестилетнего возраста. Я ты нелики авти и катастаси пьё дишколи, а поти я психия с пьём куйня спуме энос этус. Чем те, которые вот, сказать, только которые, ну как сказать, погибли, да, дети вот, которым было полгодик вот такие, они были... Я ты ли асоти не пьё дишколи, я там и галитера, мигус авто симбени и педи дэм просэмхи деканис гефта? Охи! Але и психесы до сих пор на наварус, ки фортию, аналога ме тин иликия. Опоте алло фортию динте се на педи мегалитерс иликиес, ки алло ена педаки по фонефтики прин ена мина и прин экси минес. И психи бени се докимасия, аналога ме то посо андехи. По полгодика там было, или несколько месяцев совсем. Здесь было тяжелее для них. Потому, так как, так сказать, душа, ну, насколько, наверное, может выдержать, так она. Помещается такими. И да липон та дикаму, педья. И вот когда увидел. Тоньому перипо экси то. И то корицакиму перипо тисери симеси. И девочка была где-то год. И там я пора перипо нами с хроном и такситу. Вот он та ида, а месос, ида то не автом, ки ти манатус. Там увидел сразу себя. Деки Олафа Неронон, деки Апокалиптон, де Панделос. Молис влепис та педья, месус гинете автоноито, ке фанеро кини гонистом педион, ке ола та схидика. Здесь можно вот ребенка как-то так не определить. Так, там ну, а знаешь. Там так все сразу знаешь. Там вообще как-то Господь все открывает. Настолько там видишь. Вот он Таида. Вот себя видишь. Архиса на клев. Мать видишь. Прям вот как бы нас. И паракалуса тус ангелус. На мину калитера его с автон тон топом. Ки на эпоферу антиявта. Ки кина на эльфтеросу. Эки омос да не петрепете на базе сту на автосу с кетеси ала. Кети ине матея кате проспатия. Там такое нельзя. Себя как бы там оставить за другого и что-то. Отсюда меня когда повели. Эки пархун ки ала мэри, опу пиганы ангели. Аспуме капу шудетера мэри. Ала дихос тео. Эки опу дэн ине. Ούτε κόλαση και συνεπώς δεν υπάρχουν βάσανα, αλλά ούτε παράδεισος και δεν υπάρχει χαρά. Μα εκεί στον Άδη δεν υπάρχει χαρά πουθενά. Αυτού που περιγράφουμε τη Ρούλα δεν είναι ούτε παράδεισος ούτε Άδης. Είναι μέρη ενδιάμεσα. Σε ένα τέτοιο μέρος είναι που είδα τη γιαγιά μου, τη μητέρα του πατέρα μου. Αυτή όπως έχω αναφέρει και προηγουμένως είχε πεθάνει το 70 και δεν είχε προλάβει να με δει, γιατί δεν είχα γεννηθεί ακόμα. Умерла, в 70-м году мне родилась. Ты китакса, липон, кем и китакс.
Όμως μέσα στο βλέμμα της διαπίστωσε ένα απέραντο κενό. Δεν υπήρχε καθόλου, μα καθόλου χαρά ή οποιοδήποτε άλλο συνέστημα. Μόνο ένα κενό. Καθόταν αμήλυτη πάνω σε ένα παγκάκι και τίποτα άλλο. Σε αυτόν τον τόπο υπήρχαν πολλά τέτοια παγκάκια και πάνω σε αυτά, κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο, καθόντουσαν πολλές ψυχές. Καμιά απολύτως χαρά, μόνο ένα απέραντο κενό. Δεν υποφέρουν από κανένα βάσανο, όμως η κατάστασή τους θύμιζε αυτό που παρατηρούμε καμιά φορά σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Κάποιους ασθενείς ανθρώπους που έχουν χάσει την νοημοσύνη τους και βρίσκονται σε μια αδιαφορία για τα πάντα. И нету радости ни грамма. Вот и нету как-то даже понятия никакого. Если человек забрать вот разом, да, значит он не может понимать, не может ничего такого. Вот так вот, такие вот еще такие. Я пьеса мартисты, Сара Еврейки, я ясу, а кто то мэрус, кисов, ты катастас. Пропандун, я тот и не бигене стен эклесия, а кто мой ипанеаген. Я в те сомости с психиаси не пью я в колоналакси и катастаси, и на борешу на метавун стон барадишу. Αν τελούνται μνημόσυνα και προσευχές υπέρ αυτών, παρά για εκείνες που βρίσκονται σε τόπους βασάνων. Το μεγαλύτερο αμάρτημα που έχει υποτάξει και ταλανίσει τη χώρα μας, αυτή η μάστιγα του οκουλισμού και των ναρκωτικών, τι μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό, τι γίνεται με αυτές τις ψυχές που πάνε. Όποιος έχει υποπέσει σε αυτά τα πάθη, είναι σε ειδικό μέρος του σχολάσεως. Εκεί οι δαίμονες ποτίζουν με τη βία. Με κάθε είδος ακαθαρσία, με κάθε είδος βρωμερές και δυσόδης ακαθαρσίας. Οι ψυχές αναβουλιάζουν, κάνουν μετούς και οι δαίμονες μαζεύοντας όλα αυτά που εξέρχονται πάλι τις ποτίζουν μέχρι κορισμού. Και αυτό επαναλαμβάνεται συνεχώς και ατελείωτα. Με τους προδότες τι γίνεται? Η προδοσία είναι πολύ βαρύ αμάρτημα. Οι προδότες έχουν για βασανισμό τον αιώνιο φόβο. Έχουν έναν τεράστιο φόβο, αιωνίως και ακατάπαυστο. Και η ψυχή τους τρέμει και σπαρταράει συνεχώς. Σε κάθε τόπο βασάνου, στον Άδη, όπου με πήγαιναν οι άγγελοι, αντιμετώπιζα και εγώ τα ίδια συναισθήματα που δέχονταν εκεί οι ψυχές. Σε αυτή την περίπτωση, όταν βρέθηκα σε αυτό το μέρος, συναισθάνθηκα αυτόν τον απερίγραπτο και σπαρακτικό φόβο. Εκεί αποκαλύπτεται εντελώς η αμαρτία, σε όλο το μέγεθος. Και οι ψυχές συναισθάνονται και κατανοούν επακριβώς για ποιο λόγο υποφέρουν. Αυτό είναι που τις κάνει να τρέμουν, να σπαράζουν και να υποφέρουν ακόμα περισσότερο, ενώ εδώ ο άνθρωπος δεν μπορεί να το κατανοήσει αυτό. Όλες οι ψυχές που βρίσκονται στον Άδη και υποφέρουν βάσανα, φωνάζουν και πληπαρούν για βοήθεια και ανάπαυση. Και αυτό που τις αναπαύει είναι οι προσευχές των ζώων. Όταν αυτές οι ψυχές έχουν λιγότερα αμαρτήματα και γίνονται πολλές προσευχές υπέρ αυτών, τηλούνται τακτικά μνημόσυνα και λειτουργίες για την ανάπαυσή τους, τότε αυτές οι ψυχές σιγά σιγά καθαρίζονται, ελευθερώνονται λίγο-λίγο και μπορούν πλέον σε κάποια στιγμή να μεταβούν προς τον Θεό. Είναι όπως ακριβώς μας συμβαίνει και εν ζωή, που όσο πιο τακτικά μετανοούμε, εξομολογούμαστε, προσευχόμαστε, εκκλησιαζόμαστε, σιγά σιγά καθαριζόμαστε και όταν έρθει ο θάνατος, ο Θεός μας παίρνει κοντά Του. Βέβαια, ο Θεός μας παίρνει όταν η ψυχή είναι έτοιμη ή αντίθετα, όταν βλέπει ότι η ψυχή με τίποτε πλέον δεν θέλει η ίδια να διορθωθεί και να σωθεί. Όταν πάλι οι ψυχές των ανθρώπων βρίσκονται στον Άδη σε βαριά βάσανα, τότε είναι πολύ δύσκολο να μεταβεί προς τον Θεό μια ψυχή, αλλά και πάλι σιγά σιγά με τις πολλές προσπάθειες της Εκκλησίας και την πάροδο πολλών ετών, ακόμα και αυτές οι ψυχές καθαρίζουν και ξελαφρώνουν και μπορεί και να περάσουν προς τον Θεό. Όταν περνούσα ακόμα από τα τελώνια, έβλεπα πλήθος ψυχών γύρω μου να περνούν και αυτές την ίδια στιγμή. Καθημερινά φεύγουν και περνούν από τα τελώνια πολλές ψυχές. Βλέπανε λοιπόν την ψυχή μου που ήμουν και εγώ το ίδιο αμαρτωλός με αυτούς και κλαίγανε λέγοντας πόσο τυχερός είσαι που θα επιστρέψεις πίσω και θα έχεις τη δυνατότητα να μετανοήσεις και να σωθείς. Δίπλα μου είδα δύο ψυχές ενός ανθρώπου περίπου της ηλικίας μου και ενός άλλου πολύ νεότερου, περίπου 20 ετών. Και κλαίγανε, και οδυρώμενοι έλεγαν κι αυτό. Εμείς δεν τα γνωρίζαμε όλα αυτά, ότι είναι αληθινά. Δεν ξέραμε. Όμως εκεί πια ο Θεός δεν ακούει τις δικαιολογίες μας. Οι ψυχές κλαίνε και οδύρονται. Το ίδιο είχε συμβεί και με τη δική μου ψυχή, η οποία λουζόταν κυριολεκτικά στα δάκρυα. Είναι αλήθεια ότι εκεί δεν μπορούσα καθόλου να σκεφτώ ότι να, παρόλο που με πήρε ο Κύριος, θα επιστρέψω πάλι πίσω και να παρηγοριέμαι. Το γεγονός αυτό το
ребенок с ехаси панделона, то монок у нее и психи, и не льят и синаклей, и на увили ты ета марти матай. От остателония мудихнан цемартизм, эклига, кетрима, отиплем, там ему стонали я панда. Пес мы се паракало, то его носу ты усимирено с антропус, по вьике апотому от потенатеия, кейте апо апли периерги, эти апо аназитиси ту мистерию, и я алус логус, эхи асколети ме плевматизмо, магиз, мантиз, кета паромия, ты симвени ме тис психиас. Πώς υποφέρουν. Για τη μαγεία υπάρχει ξεχωριστός τόπος. Υπάρχουν πολλοί, μα πάρα πολλοί μάγοι. Ο τόπος που βρίσκονται όλοι αυτοί είναι γεμάτο από φίδια και διαφόρων ειδών ερπετά, τα οποία τσιμπούν και κατατρώγουν τις ψυχές αυτών των ανθρώπων ακατάπαυστα. Υπάρχει μια εικόνα της φοβεράς κρίσεως και εκεί εικονίζεται αυτός ο διαχωρισμός των ψυχών και εκεί έχει αυτό το όριο που χωρίζει τις ψυχές που πάνε για κόλαση και άλλες για τον παράδεισο. Και υπάρχει ο οφθαλμός ο οποίος βλέπει τα πάντα. Τον οφθαλμό του Θεού, ναι, τον είδα. Όταν πήγα στον παράδεισο, τον είδα. Ναι, ένα γιγαντιαίο οφθαλμό. Είναι παντού, όπου και αν βρίσκεσαι, παντού σε βλέπει. Η συνομιλία εκεί γίνεται με τη σκέψη. Το ερώτημα δηλαδή. Κάτι σκέφτηκες και αμέσως λαμβάνεις την απάντηση. Εκείνοι οι άνθρωποι που παρέστηραν τους άλλους την αμαρτία, είτε στην σαρκική, είτε τη μαγεία και άλλες, είναι μήπως οι περισσότερο ένοχοι και πεσμένοι από ότι οι άλλοι αμαρτωλοί. Αυτός που δέχεται τον πειρασμό και πέφτει στην αμαρτία έχει όλη την ευθύνη δική του και θα λάβει σύμφωνα με τα έργα του. Αν πάλι είναι ένας μάγος, επί παραδείγματι, αλλά προφτάσει εν ζωή και μετανοήσει και εξομολογηθεί, τότε ο Κύριος τον συγχωρεί και τον σώζει. Αν υποθέσουμε ότι κάποιος δεν πρόλαβε να μετανοήσει και να εξομολογηθεί και είχε ας πούμε ασχοληθεί ή έδειξε ενδιαφέρον για μαγείς, μαντής και άλλα και ο θάνατος τον βρήκε ξαφνικά, τότε πλέον εκεί δεν υπάρχουν δικαιολογίες ότι τα είχαμε παρέσει, ότι ήταν απλή περιέργεια ή οτιδήποτε άλλο. Διαπράκτηκε αμαρτία, υπάρχει ανταπόδοση γι' αυτό. Γενικά τους μάγους τους καταλαμβάνουν οι δαίμονες, μα παντελώς, γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να μετανοήσουν. Οι μάγοι αρνούνται τον Θεό και δίνουν όρκο ότι θα έχουν πλήρη υπακοή στους δαίμονες. Και ενώ οι δαίμονες θα τους κάνουν όλα τα χατήρια, εκείνοι σαν τάλγμα πρέπει να κάνουν κακό στους ανθρώπους. Все их не подчиняться, наблюдать им, да, что они будут ему помогать во всем. Ну, он принимает это и ведет свою... Ο Θεός δεν επιτρέπει στους δαίμονες να βλάπτουν τον άνθρωπο. Όμως ο μάγος, ως όργανο του διαβόλου, βλάπτει τον συνάνθρωπό του. Подойти просто как вот так, сделать что-то ему так. Αν δεν επιτρέψει ο Κύριος, βέβαια, δεν μπορούν να κάνουν κακό οι δαίμονες. Они делают. Но они делают потому что, конечно, по нашим рекам. Вевя, лого тон амартьон мы геномасты валуты стен эпирия тон магу. Диафоритика, вот он антропос эксомологите ки метаноил ликрина, пини кати проэгиазмо, перни антидор. Каненас магус ки камня магиса, дэн борун на тон плесиасун ме канен антропо. Ан эпикалумасты тон Тео, дэн борун на мас кан типоте. Эна архи на эпидьокуме, эмис на имас тон сути поликодасту Тео. Δυστυχώς συμβαίνει το αντίθετο, αφού εμείς οι ίδιοι πέφτουμε σε αμαρτίες ή ακόμα χειρότερα απευθυνόμαστε για βοήθεια στους μάγους, τότε αυτοί οι ίδιοι μας φορτώνουν με δεκάδες δαιμονίων. Και από τη μια τάχα συγιατρεύουν από κάποια ασθένεια, ενώ στην πραγματικότητα εγκαθιστούν μέσα σου άλλους δαίμονες και σου προκαλούν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που πέφτουν στην παγίδα αυτών των μάγων, μέντιουμ, πνευματιστών και τα παρόμοια. Τους πληρώνουν και χρήματα από πάνω και παθαίνουν τόσα κακά. Όλα αυτά που τα είδαμε τα ίδια μου τα μάτια της ψυχής, βέβαια, πολλές φορές έρχονται στο μυαλό μου, όμως το επιτρέπει έτσι ο Θεός, ώστε να μην τα έχω συνεχώς μπροστά μου, γιατί θα ένιωθα συνεχώς την ταραχή και την αγωνία. Δεν είναι απλό να τα εντέξεις αυτά και να τα περιγράψεις. Πιο εύκολο θα είναι ίσως να τα γράψω αναλυτικά. Μετά λοιπόν από εκεί που είδα την γιαγιά μου, προχωρήσαμε με τους αγγέλους παραπέρα. Ανεβαίναμε προς τους ουρανούς όλο και ψηλότερα. Και τότε άκουσα νοερός τους δαίμονες να φωνάζουν ότι την χάνουμε αυτή την ψυχή. Πάει, την χάνουμε. Πάει, μας φεύγει, μας φεύγει, μας τη γλίτωσε. Душу теряем, что уходит. Уходит, уходит. Хатикаме, хатикаме. Για κάθε ψυχή γίνεται ένας μεγάλος πόλεμος. Και σε τούτη τη ζωή οι άγγελοι μάχονται με τους δαίμονες για να βοηθήσουν την ψυχή να σωθεί και διεξάγεται αυτός ο αόρατος πόλεμος. Αλλά και όταν περνάει η ψυχή από τα τελώνια γίνεται η τελική μάχη.
Γίνεται αγώνας για κάθε λέξη που υπόθηκε, για κάθε έστω και μικρό δακρυάκι που χύθηκε, για κάθε στεναγμό. Όλα ζυγίζονται και όλα μετριούνται. Οι άγγελοι όλα τα δείχνουν, όλα τα προβάλλουν και τα παρουσιάζουν προκειμένου να γύρει η ζυγαριά υπέρ της ψυχής. Ένας από τους δαίμονες φώναζε, γιατί του τα δείχνουμε όλα αυτά. Αυτός θα πάει και θα τα διηγείται όλα αυτά. Ενώ ο άλλος έλεγε, εγώ θα του τα βγάλω όλα αυτά από τη μνήμη. Πες τα όπως σου τα λέγανε. Οι δαίμονες ναι, δεν το θέλουν με τίποτε αυτό. Καλά, αυτό ο Θεός έτσι το επέτρεψε. Μετά από όλα αυτά να υποφέρω από τους δαίμονες και να αγωνιστώ εναντίον. Όταν η ψυχή μου διέφυγε από τα νύχια τους, δεν είχαν πια την δυνατότητα ούτε και νοερός να με επηρεάζουν πλέον ή και με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Ελεύθερη ήταν η ψυχή. Από εκεί και πέρα δεν άκουγα ούτε τους λογισμούς τους, ούτε τις κακίες τους που ξαντούν την ψυχή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να νιώθεις ακριβώς αυτή την ελευθερία, να νιώθεις φρέσκια τη διανιά σου, καθαρή. Δεν έχεις πλέον πάνω σου την επηρεά τους. Όπως ανέβαινα έβλεπα το φως να ερυδίζει με όλα τα χρώματα του ουρανίου τόξου. Γύρω μας να υπάρχουν παντού πανέμορφα και πρωτόγνωρα χρώματα. Όταν πια πλησιάσαμε προς τις πύλες της Βασιλείας των Ουρανών, διέκρινα πόσο τεράστιες ήταν. Δεν είχαν τέλος και όρια, ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Το μόνο που έβλεπες ήταν το σημείο που ενώνονται, είτε όταν ανοίγουν, είτε όταν κλείνουν. Το τέλος τους όμως, το πού στηρίζονται και με ποιον τρόπο, αυτό δεν μπορούσες να το δεις. Στις πύλες της Βασιλείας των Ουρανών, ο σφρουρός στεκόταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με το τεράστιο σπαθί του. Ο Αρχάγγελος αντιδρά με κάποιον τρόπο όταν πλησιάζει μια ψυχή. Αν και είναι τεραστίων διαστάσεων, νιώθεις μια ηρεμία και γαλήνη αντικρίζοντάς τον και δεν φοβάσαι καθόλου. Υπάρχει εκεί κάποια επικοινωνία ή συνομιλία. Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε η φωνή του Θεού που είπε «Αφήστε αυτή την ψυχή να περάσει». Τότε αμέσως ανοίξαν οι πύλες της Βασιλείας των Ουρανών. Μόλις μπήκαμε μέσα, είδα όλη αυτή την ομορφιά που υπάρχει στη Βασιλεία των Ουρανών. Είδα ολόλευκους αγγέλους, τα ενδύματά τους ήταν πιο λευκάκια από το χιόνι, να πετούν παντού. Διέφεραν μεταξύ τους ως προς το μέγεθος και την όψη. Τότε ο φύλακας άγγελος μου είπε, ζήτησε από τον Κύριο ό,τι επιθυμείς, ό,τι σου χρειάζεται. Τώρα η ψυχή σου θα πάει να προσκυνήσει τον ίδιο τον Θεό. Και τότε η ψυχή περπατώντας ακολούθησε έναν όμορφο δρομίσκο, όπως ακριβώς στην εκκλησία υπάρχει ένας ειδικός διάδρομος, δρομίσκος που οδηγεί προς το ιερό και προς την ωραία πύλη. Δεξιά και αριστερά έβλεπα γύρω μου τους αγγέλους. Ήμουν περικυκλωμένος από αγγέλους και ανασήκωσα το κεφάλι μου να δω λίγο πιο ψηλά και πιο μακριά. Τότε με τύφλωσε ένα υπέρλαμπρο φως που προέρχονταν από το θρόνο του Θεού, το φως του Χριστού. Τόσο λαμπερό είναι αυτό το φως που η ψυχή δεν μπορεί να αντικρίσει το συλλάβς. Όταν η ψυχή μου δέχτηκε πάνω της αυτή τη λάμψη, αμέσως αλλοιώθηκε και έπεισε γονατιστή να προσκυνήσει τον Κύριο. Δοσμένη μέσα σε αυτό το υπέρλαμπρο φως, η ψυχή συναισθάνεται και κατανοεί πλήρως την αμαρτωλότητά της. Μόλις αντίκρισα το Θείο φως, θυμήθηκα πάλι όλες τις αμαρτίες μου και γονατιστός έκλειγα, θυμήθηκα τα πάντα και μέσα σε μια στιγμή πέρασαν μπροστά στα μάτια μου και όλα όσα έζησα κατά τον τελωνισμό της ψυχής μου. Αποκαλύφθηκε όλη η αμαρτωλότητά μου, όλες οι πτώσεις μου. Ο Κύριος μου είπε, «Σύχω, μην κάνεις έτσι, σύχω». Ο Κύριος με κοίταξε. Все опять вернулось ко мне, то, что было в Матарском, когда проходил вот эта греховность моя, да? Что падал. То блема то, я вернусь и панделосты психи. Да не парки, а у нам бори на китаксе эти места с тем психи. Да не надо так, поднимись. Та матья то, я вернусь от тем психи уклеротика. Κανένας άνθρωπος πάνω στη γη δεν μπορεί να έχει τέτοιο βλέμμα όπως ο Κύριος. Προσπαθώ να σας περιγράψω πώς είναι ο Κύριος, αλλά δεν μπορώ ούτε να το εξηγήσω ούτε να το περιγράψω. Είναι αδύνατο. Αμέσως με το που τον είδα, κατάλαβα ότι αυτός δεν είναι άνθρωπος όπως είμαστε εμείς. Πώς ήταν η μορφή του, είχε ανθρώπινη μορφή. Ναι, η μορφή του είδαμε ανθρώπινη, έβλεπες ότι είναι ο Χριστός, όμως δεν είναι ένας άνθρωπος όπως είμαστε όλοι οι άλλοι.
Ο Χριστός με δέχτηκε με καθησύχαση και με συνεχάρηκε, λέγοντας «Σε συγχαίρω πρώτον ότι ήρθες εδώ, ότι μπόρεσες να εισέλθεις εδώ. Δεν θα ήσουν αυτή τη στιγμή εδώ εάν δεν είχες πίστη». Μου είπε ότι με πήρε κοντά του για να μπορώ να το διηγούμε στους ανθρώπους και ακόμα σε όλο το υπόλοιπο της ζωής μου να προσπαθήσω όσο γίνεται λιγότερο να στενοχωρώ τους ανθρώπους. Γενικά, μου δόθηκε μια μεγάλη ευκαιρία να κατανοήσω πολλά πνευματικά ζητήματα. Το πρώτο και κυριότερο, ότι όλα συμβαίνουν κατά παραχώρηση Θεού. Επί παραδείγματι, πολλές φορές μας δίνεται μια ασθένεια. Το επιτρέπει ο Θεός, γιατί μέσα από αυτή τη δοκιμασία, επειδή υποφέρουμε, καθαριζόμαστε από τις αμαρτίες μας. Άλλο σημαντικό γεγονός που κατανόησα και διαπίστωσα είναι ότι οι προσευχές και οι δεήσεις της Εκκλησίας ανεβαίνουν σαν ένας ολοφώτινος πύρινος στήλος προς τον ουρανό. Και όλοι μας οι προσευχές και του καθένα χωριστά, όλα ανεβαίνουν προς τον ουρανό. Τις ακούει ο Θεός και τις ακούν και οι Άγιοι. Многие впали в такие вот грехи впали. Οι άνθρωποι της σημερινής εποχής βρίσκονται σε πνευματική πτώση και έχουν πέσει σε βαριά αμαρτήματα. Ακόμα και οι πιο κοντινοί μεταξύ τους άνθρωποι, συγγενείς που τους ενώνει το αίμα, κι όμως τι έχθρα υπάρχει. Βλέπουμε ότι μέσα σε μια οικογένεια οι γονείς έχουν έχθρα μεταξύ τους. Ή τα παιδιά με τους γονείς, ή τα παιδιά μεταξύ τους. Μετάνοια σχεδόν δεν υπάρχει. Ελάχιστοι είναι οι άνθρωποι που μετανοούν ειλικρινά και οδηγούν τα βήματά τους στην εξομολόγηση. Το έτος 1999 είχαμε την εμφάνιση της υπηρεγίας Θεοτόκου σε μια γυναίκα με το όνομα Όλγα Κρουσεύσκα. Η Θεοτόκος της είπε ότι η Ρωσία δεν θα χαθεί, αλλά ό,τι και να πάθει θα αναστηθεί. Πριν όμως από αυτό θα προηγηθούν και θα συμβούν μεγάλα και θλιβερά γεγονότα, όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά και σε ολόκληρη την Οικουμένη. Ο Κύριος μου είπε για αυτές τις θλίψεις που θα περάσει η ανθρωπότητα και ότι δεν θα τα σταματήσει αυτό. Γιατί τίποτε δεν μας σταματάει πλέον εμάς τους ανθρώπους στην κατρακύλα που έχουμε πάρει. Γιατί όλοι μας πλέον έχουμε δεχτεί και δεχόμαστε καθημερινά όλη αυτή τη σατανική επιρροή που έρχεται με τη τεχνολογία και το χάραγμα και τους σατανικούς συμβολισμούς και τα χρησιμοποιούμε στη ζωή μας. Εκείνοι που δεν έχουν λάβει όλα αυτά τα σατανικά σύμβολα είναι πολύ λίγοι, ελάχιστοι. Δυστυχώς ακόμα και οι ιερείς έχουν πέσει σε αυτή την παγίδα και προβάλλουν ως δικαιολογή το τετριμένο πλέον και πώς θα ζήσουμε, πώς θα ζήσουν τα παιδιά μας, τι θα γίνει με εμάς, τι θα τρώμε. Δεν έχουν την ελπίδα του στο Θεό. Ο Κύριος μου είπε ότι αν αυτό δεν σταματήσει, όλοι θα πέσετε στην παγίδα, όλοι θα χαθείτε, όλοι μέχρι σύνο. Αν θα αρχίσει το υποχρεωτικό σφράγισμα, όποιος θα του λαμβάνει αυτό το σφράγισμα, θα γίνεται απολύτως εξαρτημένος και υπό την επίρρεια των σατανικών δυνάμεων τελείως. Ο Κύριος είπε ότι στη Ρωσία θα έχουμε τσάρο. Αλλά πριν από αυτό, και στη Ρωσία και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου, θα γίνουν πολλά δεινά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες και μέσα από αυτές τις θλίψεις, τους πολέμους και τις κακοχείς θα καθαρίσουν οι ψυχές των ανθρώπων. Από όλες αυτές τις σατανικές επιρροές και τεχνολογίες που έχουν μολύνει τους πάντες και τα πάντα και μας επηρεάζουν, και έτσι θα σώζουν οι ψυχές. Όπως είπε ο Κύριος, δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να σταματήσει όλο αυτό το κακό. Μόνο έτσι με αυτές τις θλίψεις και με τον πόλεμο όλα θα σταματήσουν. Το υποχρεωτικό σφράγισμα ακόμα δεν θα εφαρμοστεί. Ο Κύριος προς το παρόν δεν θα το επιτρέψει. Το ότι η Ρωσία θα αναστηθεί, αυτό είχε υποθεί και αποκαλυφθεί από την υπηρεγία του Θεοτόκου. Ότι πολλοί δεν θα δέχονται το σφράγισμα, θα το αρνούνται και μόνο επειδή δεν θα το δέχονται και δεν θα δέχονται αυτή την ταυτότητα και το διαβατήριο, θα σώζονται οι ψυχές τους. Αλλά και τώρα, αρχίζοντας από σήμερα, όποιος πήρε και χρησιμοποιεί αυτά τα πρώτα κρατικά έγγραφα, όπως διαβατήρια, κάρτες, ηλεκτρονικές και διάφορα παρόμοια, πρέπει οπωσδήποτε να τα επιστρέψει πίσω, να μετανοήσει ειλικρινά και να εξομολογηθεί. Αυτόν τον πόλεμο με τους Τσετσένους δεν μπορούμε να μην τον λογαριάσουμε. Ο Ευγένιος Ζένια Ραντιόνοφ και οι συμπολεμιστές του, ο πατήρ Ανατόλιος της Τοούσοφ, ο πατήρ Πέτρος ο Χονόσοφ και άλλοι ομόδοξοί μας πιστοί που δεν πρόδωσαν την ορθόδοξη πίστη τους μέχρι θανάτου και δεν έβγαλαν από πάνω τους τον σταυρό όπως τους διέταζαν οι βασανιστές τους. Σε τι κατάσταση βρίσκονται εκεί στην άλλη ζωή? Ο Ευγένιος τον είδα εκεί. Βρίσκεται εκεί που είναι οι Άγιοι.
Είναι σαν μάρτυρας. Да. Ναι, είναι ο Ιω Μάρτυρας. Было... Είχαμε μιλήσει εκεί με τον Ευγένιο και μου είχε πει ότι όταν έρθει η ώρα της Ιάσεώς σου και θα σου δοθεί πάλι η μνήμη, να διηγήσεις τους ανθρώπους ότι όλοι μας έχουμε τη δυνατότητα και πρέπει να προσευχόμαστε όπως προσεύχεται ένας Άγιος άνθρωπος. Και τότε θα μας δίνει τη άνωθεν βοήθεια. Έτσι είχε επιτρέψει ο Θεός, ώστε ο Ευγένιος να μαρτυρήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Και μάλιστα όλο το μαρτύριό του το είδα εκεί, τους τρόπους που τον βασανίζαν. Эти страдания даже видел, вот как это было с ним, да. Как его мучили там. Διηγήσου μας, πώς ακριβώς έγιναν όλα. Είδα πώς τον δέσανε οι Τσετσένοι όταν τον εχμαλώτησαν, πώς τον είχαν νηστικό, τον χτυπούσαν, τον χλέβαζαν. Το μόνο που ήθελαν ήταν να σπάσει, να του λυγίσουν το ηθικό, ώστε και ο Θελός και μόνος του να βγάλει το σταυρό του που φορούσε. Μόνο αυτό ήθελαν, αλλά τίποτε δεν μπόρεσαν να πετύχουν. Снял крест, снял крест, да, и все. Μας είχες διηγηθεί για έναν ιερέα που ήταν για κάποιο χρονικό διάστημα με τον Ευγένιο. Ναι, αυτόν τον ιερέα μου είχε πει ο Ευγένιος όταν τον συναντήσεις να του πεις αυτό και αυτό. Ήταν μαζί για κάποιο διάστημα στην Τσετσενία. Αυτόν τον ιερέα λοιπόν τον συνάντησα πέρσι σε μια λιτανία στη Μόσχα. Τον πλησίασα και του μίλησα, αλλά εκείνος μάλλον δεν εννόησε τότε τι ήθελα να το πω. Το ανέφερα με λίγα λόγια τι μου είχε συμβεί και ότι είδα τον Ευγένιο και τα σχετικά. Αλλά εκείνος ενώ στην αρχή έδειξε ότι με άκουσε, μετά κάπως βιαστικά έφυγε λέγοντας ότι έχει επίγουσα δουλειά και έτσι δεν μπορέσαμε να συζητήσουμε. Μα αλήθεια πραγματοποιήθηκε αυτή η συνάντηση. Βεβαίως. Μα πότε έγινε αυτό? Ένα χρόνο πριν, δηλαδή πέρσι στη Λιτανία, στη Μόσχα. Εκεί στη Βασιλεία των Ουρανών είδα πολλούς που βρέθηκαν τότε στο Αφγανιστάν. Μέσα στη φωτιά του πολέμου. Βέβαια στον Παράδεισο είδα μόνο αυτούς που δεν παραδόθηκαν. Και δεν ολιγοψύχησαν μπροστά στον εχθρό. Ο Κύριος πάνω απ' όλα βλέπει την ψυχική δύναμη του ανθρώπου. Θέλει ο άνθρωπος να είναι δυνατός και σε τέτοιες περιστάσεις να μην ενδίδει ποτέ. Και αν βρεθούμε σε τέτοιες καταστάσεις, όπως επί παραδείγματος το μας στέλνουν στον πόλεμο, πρέπει πάντοτε να δείξουμε μόνο τον καλό εαυτό μας. Και το βασικότερο μπροστά στον εχθρό, ούτε να οπισθοχωρείς, ούτε να παραδίδεσαι. Τα μαρτύρια λοιπόν στα οποία υποβλήθηκε ο Ευγένιος τα είδα όλα. Ό,τι του συνέβη τα πάντα. Και ευτυχώς ότι αυτή τη στιγμή ο Κύριος δεν επιτρέπει να έχω όλα αυτά μπροστά στα μάτια μου. Γιατί θα ήταν αδύνατο να τα διηγηθώ. Το τι μαρτύρια του κάνανε, την κυριολεξία του κόβανε κομματάκια κομματάκια. 2 μήνες τον κρατούσαν εντελώς νηστικό και χωρίς νερό. Ακριβώς 2 μήνες. Ήταν πραγματικά μια κατάσταση κολάσεως. Εκεί στη Βασιλεία των Ουρανών, όταν μου τα δείξανε, δεν δημιουργούσε τέτοια έντονα συναισθήματα θλίψεως και σπαραγμού που αισθανόμαστε εδώ όταν βλέπουμε κάτι παρόμοιο, ας πούμε από την τηλεόραση. Εδώ, αν τα δει όλα αυτά ένας άνθρωπος πονόψυχος που έχει καρδιά ευαίσθητη, θα σοκαριστεί και θα ανατριχιάσει και μπορεί και να κλονιστεί η υγεία του. Μόνο ένας σκληρόκαρδος άνθρωπος μπορεί να τα βλέπει αυτά και να χαίρεται. Όμως στη Βασιλεία των Ουρανών, δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια αδυναμία όπως εδώ. Εκεί παραμένουν δυνατές όλες οι ψυχές. Για μένα όμως όταν ήμουν εκεί ήταν ανυπόφορονα τα δόλα. Δεν είχα την δύναμη να βλέπω αυτά τα βασανιστήρια που του κάνανε. Μόνο λίγο κοίταξα όταν ο Χριστός μου είπε «Να, δες το μαρτύριο του Ευγενείου». Το τι του κάνανε είναι αδιανόητο. Και μάλιστα αυτό, το τέλος. Όταν κατάλαβαν ότι εκείνος δεν θα παραδοθεί με τίποτε και τι προσπαθούσαν να το επιβάλλουν να βγάλει τον Σταυρό από πάνω. Όμως υπάρχει κάτι σαν άγραφος νόμος. Δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να σου βγάλει τον Σταυρό όσοι φυσική δύναμη κι αν έχει. Δεν του το επιτρέπει ο Κύριος. Μόνο όποιος υποκύπτει στην πίεση του πειρασμού, ενδίδει και βγάζει μόνος του, ο ίδιος από πάνω του το Σταυρό, μόνο έτσι καταφέρνει ο εχθρός να βγει ο Σταυρός από τον Χριστιανό. Και όταν λοιπόν αυτοί είχαν τόσο πολύ εξαγριωθεί και αντιλήφθηκαν ότι είναι μάταιες οι προσπάθειές τους, βάλανε προς το μπρος το βενζινοπρίωνο και το έκοψαν το κεφάλι.
И сказали, что Тьомус, это уже вот... Мехри то телос де Борисан о том камсон. Де Борисан типоти, ути на канун, ути на подиксон. Но сломить не смогли. И ничего они не смогли сделать. И доказать они ничего не смогли. Βέβαια υπήρχαν και άλλοι πολιτικοί που ήταν ο Ευγένιος. Μερικοί όμως από αυτούς δεν άντεξαν και ενέδωσαν. Которые просто это не выдержали, которые поддались такому воздействию. Евгений говорил, что вот чтобы маму как-то успокоить, что вот так она переживает. Όταν τον συνάντησα, ο Ευγένιος μου είπε στη μητέρα μου που τόσο στεναχωριέται και υποφέρει, όταν σου δοθεί η δυνατότητα να τη συναντήσεις, μίλησε και ηρέμησε την. Περιέγραψε της που βρίσκομαι και πώς είναι εδώ. Και τα άλλα παιδιά του στρατιώτες του που ήταν μαζί με τον Ευγένιο, τα είδες, ήταν στον ίδιο τόπο. Μερικούς τους είδα. Στη Βασιλεία των Ουρανών είδα πολλούς οι οποίοι είχαν σκοτωθεί υπέρ πίστεως και πατρίδος, οι οποίοι μένανε ακλόνητοι μέχρι τέλους. Είδα και ένα γνωστό μου πρόσωπο. Ο αδερφός μου είχε έναν παιδικό φίλο. Ο ανιψιός αυτού ήταν στο στρατό και κόντευε να τελειώσει τη στρατιωτική του θητεία και να αποστρατευτεί σε μερικές εβδομάδες. Όμως βρέθηκε σε μία μάχη φοβερή και σκοτώθηκε. Αλλά ο Θεός δεν τον εγκατέλειψε, όπως δεν εγκαταλείπει ποτέ κανέναν στρατιώτη και τον παίρνει κοντά του, αρκεί να μείνει πιστός στο καθήκον του και να πολεμήσει μέχρι θανάτου για την πατρίδα του και για οποιοδήποτε άλλο υψηλό ιδανικό. Να πιστεύει στον Θεό και να είναι βαπτισμένο. Με αυτές τις προϋποθέσεις κανένας στρατιώτης δεν μένει έξω από τη Βασιλεία των Ουρανών. Αρκεί δηλαδή να μην δηλιάσει και να μην προδώσει. Από Αγίους είδα εκεί τον Όσιο Σέρβιο Πυραντονίας. Δεύτερη φορά που τον είδα, αφού η πρώτη ήταν εκεί στον Άδη. Είδα τον Ιώφ του Ποτσάιεφ, τον Όσιο Σεραφείμ του Σάρου. Σε περιστήχιζαν όλοι? Ναι, ήταν και εκεί ο Άγιος Νικόλαος και η μητέρα του. Όταν βλέπεις τη Βασίλισσα των Ουρανών, η ψυχή ανανεώνεται. Αποκτά μια παιδική αθωότητα, σαν να είναι η ψυχή ενός παιδιού 5-6 ετών. Όταν βλέπεις τη Βασίλισσα των Ουρανών, αμέσως η ψυχή αποκτά αυτή την ιδιότητα της παιδικότητας. Ταυτοχρόνως όμως βλέπεις τότε άμεσα όλη σου την αναξιότητα, πώς ζούσες, τι αμαρτήματα διέπρατες, πόσο δύσκολο είναι να αντικρίσουμε τη μητέρα του Θεού λόγω ακριβώς της αμαρτωλότητάς μας. Μετά, όταν με πλησίασε η υπεραγία Θεοτόκος, με χάιδεψε στο κεφάλι, εγώ βέβαια έκλαιγα και τρινούσα για το πώς τολμώ να παρευρίσκομαι εδώ, ο Ανάξιος. Και τότε η Βασίλισσα των Ουρανών με χάιδεψε στο κεφάλι και μου είπε, «Παιδάκι μου, σε συγχωρώ». Πολλοί Άγιοι άνθρωποι εκεί μου λέγανε πρώτον να μην δεχτούμε καινούρια διαβατήρια και ταυτότητες ή και άλλα καινούρια έγγραφα. Στην Εκκλησία να πηγαίνουμε πάντοτε όσα εμπόδια και να μας παρουσιάζουν, να μετανοούμε και να εξομολογούμαστε, να κοινωνούμε και να διηγούμε όσα είδα και όσα μου αποκαλύφθηκαν σε όλους όσοι το έχουν ανάγκη. Ο Κύριος μου είπε ότι ναι, θα περάσεις δοκιμασίες και θα υποφέρεις και θα επιστρέψεις εδώ. Όμως σε εμάς εδώ έπειτα κανείς δεν υποφέρει. Εδώ έχουμε αιώνια χαρά. Ο Κύριος μου αποκάλυψε επίσης ότι θα παντρευτώ, διότι όπως μου είπε, έως τώρα δεν το είχες καταφέρει. Από εδώ και πέρα θα έχεις και σύζυγο και μάλιστα θα την συναντήσεις τώρα εδώ. Έτσι ακριβώς και έγινε, αφού ούτε την γνώριζα, ούτε την είχα δει ποτέ. Εκεί είδα πώς τυπανώνονται οι ψυχές. Αυτό συνέβη με ένα μυστηριώδη τρόπο. Η γυναίκα μου, η Βαλεντίνα, ούτε το γνώριζε, μα ούτε και τώρα θυμάται πώς ακριβώς και τι συνέβη. Εκείνη την ώρα η Βαλεντίνα ήταν στο Διβέιβο, ζούσε εκεί. Εμένα μου δείξανε που βρίσκεται. Είδα το μοναστήρι του Διβέιβο. Μου δείξανε που εργάζεται και που ξεκουράζεται. Έτσι τα κανόνισε ο Κύριος
ώστε εκείνη τη στιγμή και η δική της ψυχή βγήκε και ανέβηκε και έτσι συνάντησε την ψυχή της εκεί στον ουρανό. Όπως έβλεπα τον εαυτό μου, είδα και εκείνη. Έπειτα μου έδειξαν το πώς στεφανώνονται οι ψυχές όταν δύο άνθρωποι ενώνονται με το μυστήριο του γάμου στην εκκλησία. Ο Κύριος στεφανώνει τις ψυχές στον ουρανό. Έστω και προκαταβολικά, ο Κύριος μου έδειξε πώς θα στεφάνωνε και τις δικές μας ψυχές. Όταν τελεστεί το μυστήριο του γάμου, ο Θεός δέχεται τις ψυχές ως νόμιμα αντρόγινα και τότε αυτές οι ψυχές οδηγούνται προς τη σωτηρία. Ενώ οι άνθρωποι που συζούν χωρίς το μυστήριο του γάμου, χωρίς την ευλογία του Θεού, θα κριθούν για το αμάρτημα της πορνείας. Βλέπουμε όμως ανθρώπους που χωρίζουν, στεφανωμένους και χωρίζουν. Ναι, οι άνθρωποι όταν χωρίζουν είναι πολύ μεγάλο κακό. Παντρεύονται και δεύτερη και τρίτη φορά, αλλά αυτό δεν τους οδηγεί στη σωτηρία. Ακόμα και αν ζουν ήρεμα και χωρίς καυγάδες και ήσυχα ασχολούνται με την εργασία τους, δεν τους οδηγεί στη σωτηρία της ψυχής. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα η μετάνοια, η εξομολόγηση. Πρέπει να ζεις και να βιώνεις τον πρώτο γάμο που είναι από τον Θεό. Όλα τα άλλα είναι συνέπεια της αμαρτωλότητάς μας. Όταν ήσουν στον παράδεισο, τι άλλο είδες γύρω σου? Εκεί υπάρχουν όλα όσα υπάρχουν στη γη. Μόνο που διαφέρουν στο μέγεθος είναι όλα μεγαλύτερα και στην ωραιότητα. Έχει εκεί και νερό και θάλασσες και ποτάμια. Также и вода есть, и моря есть, и реки. Και εσύ πετούσες εκεί. Ναι, η ψυχή απλούστατα πετάει, μετακινείται μόνη της. Δεν χρειάζεται να την κινείς και να την μεταφέρεις. Όταν η ψυχή ετοιμάζεται να βγει από το σώμα κατά την ώρα του θανάτου, πρέπει το σώμα να είναι ενδεδεμένο ευπρεπώς και με ισόρροχα και με τα κατάλληλα ρούχα από πάνω, όπως είμαστε και σε αυτή τη ζωή. Σήμερα οι άνθρωποι κυκλοφορούν σχεδόν χωρίς ισόρροχα. Όχι, όχι, αυτό δεν επιτρέπεται. Κατά την έξοδο της ψυχής, ο άνδρας πρέπει να φοράει ένα μακρύ λευκό πουκάμισο με μακρύ μανίκι και μακρύ παντελόνι. Έτσι, αυτή την ενδυμασία μου δώσανε και με περάσανε από τα τελώνια και τον Άδη. Όμως στον παράδεισο με αυτή την ενδυμασία δεν μπαίνεις. Όταν πλησιάζαμε για να εισέλθουμε στον παράδεισο, μου δώσανε άλλη ενδυμασία. Γιατί στην Βασιλεία των Ουρανών δεν μπαίνεις με ακατάλληλα ενδύματα. Όταν μπαίνεις στον παράδεισο, η κάθε ψυχή λαμβάνει από τον Κύριο τη δική της στολή, ανάλογα με τα έργα της και τις αρετές. Από τον παράδεισο δεν θέλεις ποτέ και με κανέναν τρόπο να φύγεις. Υπήρχαν Άγιοι άνθρωποι που με οδήγησαν σε ένα πολύ μεγάλο τραπέζι που βρισκόταν εκεί. Πάνω στο τραπέζι εκείνο υπήρχαν όλα τα καλά, όπως τα φύλλα, μήλα και όλα τεραστίων διαστάσεων. Πάνω στη γη δεν θα δεις ποτέ τόσο μεγάλα. Τα μήλα ήταν περίπου τόσα. Υπήρχε εκεί και το κοινό ποτήρι με κρασί, που ήταν το ποτήρι της αγάπης, της αγάπης ακριβώς αυτής που πλημμυρίζει εκεί όλες τις ψυχές που βρίσκονται με τον Κύριο. Θέλω και πάλι να υπενθυμίσω ότι κάθε αμαρτωλή ψυχή γνωρίζει όλα της τα ελαττώματα. Έτσι και εγώ, νιώθοντας την αναξιότητά μου, είχα μία τάση ότι δεν μου αρμόζει να βρίσκομαι εκεί. Όμως όταν ήπια από αυτό το ποτήρι της αγάπης του Θεού, δεν περιγράφεται το πώς αισθάνθηκα όταν πλημμύρισε η ψυχή μου από αυτή τη θεϊκή αγάπη. Но тогда потом, когда испил эту чашу, да, то со мной такое стало вот так вот, как говорю, такая любовь, которая находится в душе там у Бога. Είδες μήπως εκεί κάποιον από την οικογένεια του τελευταίου τσάρου που όλα τα μέλη της είχαν φωνευτεί? Ναι, είδα όλη την οικογένεια, τον τσάρο, τη σύζυγό του, τα παιδιά. Είναι όλοι τους πάντοτε χαρούμενοι εκεί. Σου είπαν τίποτε αυτοί, είχες μήπως κάποια συζήτηση μαζί τους ή μόνο απλώς τους είδες? Όχι, δεν είναι ότι τους είδα μόνο. Ο τσάρος μου είπε ότι οι παππούδες σου πολεμούσαν για το δίκαιο και δώσαν τη ζωή τους για την πίστη, την πατρίδα και τον τσάρο.
шли за правую жизнь, да? Вот что они... Ο Κύριος σε έφερε κοντά του γιατί πάντοτε επειδή όχι να κατευθύνεις έτσι τη ζωή σου, ώστε να ζήσεις τίμια και με ειλικρίνεια. Что ты очень хотел, всегда стремился как-то такое наладить свою жизнь, чтобы жить справедливо, по честности. Πες μας για την επιστροφή σου στη γη. Возвращение тоже наступало, как говорю, утро, ну, в Царстве Небесном там нету, ни... Επιστροφή μου στη γη έγινε κατά το πρωί. Βέβαια, στη Βασιλεία των Ουρανών δεν υπάρχει η αίσθηση του χρόνου. Και προπάντων δεν υπάρχει ποτέ νύχτα και σκοτάδι. Πόσες φορές προσπαθούσα εκεί να προσδιορίσω τι ώρα περίπου είναι. Δεν τα κατάφερνα όμως. Δεν υπάρχει καθόλου διάσταση του χρόνου. Αν ας πούμε στη Βασιλεία των Ουρανών μια ψυχή βρίσκεται 100 χρόνια, ενώ η δική μου μόλις που έχει έρθει, δεν υπάρχει καμιά διαφορά. Υπάρχει εντελώς ίδια αίσθηση. Είναι εντελώς το ίδιο. Αν πέρασαν 100 έτη ή μία μέρα. Γι' αυτό από αυτή τη χαρά και την αγάπη που επικρατεί εκεί δεν υπάρχει κανένας περιορισμός του χρόνου, ούτε νύχτες. Και έτσι οι πάντες παρευρίσκονται σε μια κατάσταση αγάπης και ευφροσύνης. Ακούς συνεχώς τις ψαλμωδίες των αγγέλων. Όταν ψάλλουν τα χερουβίμ, δημιουργούν τέτοια κατάσταση που κανείς ποτέ από εκεί δεν θέλει να φύγει. Εκεί μήπως πρέπει κάπως να εργάζονται οι ψυχές, πρέπει μήπως να κάνουν κάποιες εργασίες. Δεν υπάρχουν κανενός είδους εργασίες, κανενός είδους δουλειές. Δεν χρειάζεται πουθενά κανένας να βιάζεται. Δεν υπάρχουν δουλειές, μόνο αιώνια χαρά. Ούτε υπάρχει περίπτωση να βαρυθείς εκεί αυτή την κατάσταση. Γιατί εκεί είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Υπάρχουν εκεί και διάφορα χρώματα. Εδώ βλέπουμε τον αέρα άδειο, κενό, διάφανο, άχρωμο. Ενώ εκεί βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα γεμάτο με χρώματα, διάφορα χρώματα. Εκείνοι που βρίσκονται στον άδειο φωνάζουν και σπαράζουν και κλαίνε, λέγοντας ότι τι δυστυχισμένοι που είμαστε που βρεθήκαμε εδώ λόγω των αμαρτιών μας. Τόσο αμαρτάναμε, αλλά και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και όλο το σώμα μας ζουν κατά τον ίδιο τρόπο και δεν υπάρχει για μας κανείς ούτε καν να προσευχηθεί. Μας τίνουν ακριβά μνημεία στα νεκροταφεία. Όμως αυτά δεν ωφελούν σε τίποτα την ψυχή μας. Όντως, αυτό που χρειάζεται η ψυχή είναι ανάπαυση, η σωτηρία και η προσευχή. Αυτοί δεν ζητούσαν να στείλουν κάποιο μήνυμα στους δικούς τους για να προσεύχονται για αυτούς. Ζητούσαν αυτοί που με γνώριζαν και τους γνώριζαν. Ζητούσαν, ας πούμε, πες τη μητέρα μου στους δικούς μας. Φωνάζαν όλοι, παρακαλούσαν. Τα τελευταία 10 χρόνια, σε 17 ανθρώπους έχει συμβεί ό,τι και σε μένα. Δηλαδή τους έχει πάρει ο Θεός κοντά του και έπειτα έχουν επιστρέψει. Τα τελευταία 10 χρόνια. Και ο καθένας από τους 17 έχει δει τον Θεό. Από αυτά που έζησε και η δική μου ψυχή, άλλοι ήταν περισσότερα και άλλοι λιγότερα. Όμως στον Άδη έχουν πάει πολύ λίγοι. Η επιστροφή σου στη γη πώς έγινε? Ο αέρας, η ατμόσφαιρα που υπάρχει στη Βασιλεία των Ουρανών είναι τόσο καθαρά και ζωπιά που αν υποθέσουμε μπορούσαμε να πάρουμε από αυτόν τον αέρα και να βάζαμε στο δωμάτιο ενός ασθενούς ή ενός γέρου ανθρώπου, εκείνος αμέσως σηκωνόταν και θα πετούσε. Δεν θα τον βάρινε πλέον τίποτε. Τέτοια όμορφη ατμόσφαιρα, τέτοιον καθαρόν αέρα εισπνέουν αυτές οι ευλογημένες ψυχές που βρίσκονται στη Βασιλεία των Ουρανών. Просто взлетел с этого места и полетел. Вот потому, ну что там чистота такая. Όταν λοιπόν αρχίσαμε με τον Άγγελο να κατεβαίνουμε εδώ στη γη, όσο πιο πολύ πλησιάζαμε στην επιφάνεια, τόσο πιο επιβαρημένο αισθανόμουν το περιβάλλον. Πολύ βαρύς ο αέρας και μολυσμένος, απόλυτη κάπνα παντού, καυσαέρια, από τα αυτοκίνητα, τα εργοστάσια, από παντού. Всего. То здесь очень тяжело, тяжело.
Η τρύπα του όζοντος, ναι, από την τρύπα του όζοντος εισέρχονται στην ατμόσφαιρα πολλά επιβλαβή για τον άνθρωπο. Οι ακτίνες του ηλίου κατακαίουν πλέον τα πάντα. Γι' αυτό πλέον δεν φυτρώνει τίποτε εύκολα και τα φυτά αρρωσταίνουν και να λάβουμε υπόψη και την όξινη βροχή. Λοιπόν, επιστρέφει σιγά σιγά στη γη, σε οδηγούν οι άγγελοι. Ναι, ο άγγελός μου. Όταν επιστρέφεις, δεν βλέπεις πλέον τίποτε. Ούτε τηλόνια περνάς, ούτε δαίμονες, περνάς ελεύθερα. Προς τη γη δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο. Όλα τα εμπόδια βρίσκονται στην πορεία προς τον ουρανό. Από τη βασιλεία των ουρανών, καμία ψυχή ποτέ δεν θέλει να φύγει. Ακόμα κι αν χρειαζόταν κάποιος να εκτελέσει κάποιο θεάριστο και φιλάνθρωπο έργο, πολύ μεγάλο, για να υπηρετήσει τον Κύριο. Και πάλι δεν θέλει να φύγει. Γιατί εκεί είναι η βασιλεία των ουρανών, ενώ εδώ μια πρόσκαιρη ζωή, δηλαδή τίποτε το καλό. Οπότε όταν κατέβηκε, στάθηκε μπροστά στο σώμα σου. Ναι, όταν κατεβήκαμε με τον φύλακα άγγελό μου, γιατί τώρα είχα μόνο έναν άγγελο κοντά μου και όχι δύο, είδα το σώμα μου. Ήταν παντελώς ένα νεκρό σώμα. Ένα πτώμα με χαρακτηριστικό νεκρικό χρώμα, το οποίο το χτύπαγες και ήταν σαν ξύλο. Είχαν περάσει 8 ώρες πλέον και είχε επέλθει και η ακαμψία. Ενώ μεταξύ μέσα στη νύχτα η μητέρα μου είχε ξυπνήσει και πηγαίνοντας προς την τουαλέτα έριξε μια ματιά μέσα στο δωμάτιό μου από την ανοιχτή πόρτα. Όμως, επειδή νόμιζε ότι κοιμάμαι και για να μην με ανησυχήσει δεν άναψε καν το φως και δεν πλησίασε κοντά μου. Αυτό βέβαια ήταν η πρόνοια του Θεού για να μην τρομάξουν και ταραχθούν οι γονείς μου. Ήταν πρωί λοιπόν, περίπου ξημερώματα, κατά τις 6 το πρωί μπήκαμε στο σπίτι με τον άγγελό μου. Ο άγγελος μου έλεγε ότι αφού πρέπει να ζήσεις, πρέπει τώρα να μπεις στο σώμα σου. Αλλιώς πώς θα είναι δυνατόν να ζωντανέψεις. Ξέρετε, από εκεί που ήμουν προηγουμένως δεν είχα καμία διάθεση να επιστρέψω και να ζήσω εδώ σε αυτόν τον κόσμο. Όπως στεκόμασταν λοιπόν και συζητούσαμε, ακούστηκε η φωνή του Θεού που διέταξε την ψυχή. Μπες μέσα στο σώμα σου. Ο ήχος της φωνής του Θεού αυτή τη φορά ήταν σαν τον ήχο ενός κεραυνού. Αυστηρή θα μπορούσα να πω. Το πώς μπήκε η ψυχή μέσα στο σώμα δεν θυμάμαι και γι' αυτό δεν μπορώ να το περιγράψω. Ενώ όταν έβγαινε το θυμάμαι πολύ καλά. Δίπλα στο σώμα σου στεκόντουσαν οι δαίμονες. Όχι. Κανένας δαίμονας δεν βρίσκονταν κοντά μου εκείνη την ώρα. Δεν υπήρχαν. Όχι, όχι, δεν υπήρχαν καθόλου. Η ψυχή μπήκε στο σώμα. Μόλις μπήκε η ψυχή στο σώμα, άρχισε να νιώθω. Πόνησες? Όχι, δεν πόνησα. Αισθάνθηκα μόνο μια μικρή όθηση, ένα σπρόξιμο και το σώμα αντέδρασε με μια μικρή κίνηση. Παρέμεινα ξαπλωμένο στο κρεβάτι μου. Ένιωσα πως το αίμα άρχισε να ρέει και κάτι καυτό να κυκλοφορεί μέσα μου. Σιγά σιγά αισθανόμουν πως κυκλοφορούσε το αίμα μου στις πλεύρες, ώσπου αποκαταστάθηκε πλήρως. Όλη η κυκλοφορία. Και το ένιωθες πλέον παντού. Είχε σπασμούς? Όχι. Αισθανόμουν πως σιγά σιγά επανέρχονται στη λειτουργία όλα τα όργανα. Τα πόδια μου, τα χέρια μου και το μυαλό μου. Όλα πλέον λειτουργούσαν κανονικά και έτσι έγινε η κρανάστασή μου. Ο άγγελος μου είπε «Σήκω». Όταν η ψυχή μπήκε στο σώμα, πλέον δεν μπορούσα να βλέπω τον άγγελο. Μπορούσα όμως να τον ακούω πολύ καθαρά. Δηλαδή τον ακούσα, αλλά δεν τον βλέπεις. Ναι, πλέον δεν τον βλέπεις. Από τη στιγμή που η ψυχή μπήκε στο σώμα. Ο άγγελος σε ποιο μοιάζει? Ο δικός σου του παραδείγματος εσένα? Όχι, δεν νομίζω. Κοιτάξτε, οι άγγελοι είναι πολύ ψηλοί, γύρω στα 2 μέτρα και έχουν μεγάλα φτερά και δεν έχουν μορφή, ούτε θηλυκού ούτε αρσενικού. Да, пола. Может быть и так, и так, да. Λοιπόν, αφού η ψυχή είχε πλέον μπει στο σώμα, ο άγγελος είπε «Σήκω τώρα». Το απάντησα ότι δεν μπορώ, μου είναι λίγο δύσκολο για να το κατορθώσω. Με προέτρεψε με γλυκύτητα. Κάνε λίγη προσπάθεια, δώσε λίγη όθηση στο σώμα σου και θα δεις ότι σε λίγο θα είσαι εντελώς καλά. Όντως έκανα μια προσπάθεια και σηκώθηκα. Η κυκλοφορία του αίματος ήταν πλέον εντελώς φυσιολογική.
Όλα τα μέλη μου κινούνταν κανονικά. Τότε όμως είναι που μου συνέβη αυτό που είναι πολύ βαρύ και πολύ δύσκολο. Το είχε επιτρέψει ο Κύριος για μένα ως δοκιμασία. Επέτρεψε να μπουν οι δαίμονες μέσα στο σώμα. Ενώ εγώ θα έπρεπε να κάνω πολύ μεγάλο πνευματικό αγώνα. Με υπομονή, προσευχή και νηστεία για να με ελευθερώσει από αυτούς. Και για πόσο καιρό σε εξουσιάζει. Ακόμα τον παιδεύω. Ακόμα δεν έχω εντελώς ελευθερωθεί. Και μου επιτίθονται το τι γινόταν μέσα μου. Δεν μπορώ καν να το περιγράψω. Πώς αυτοί οι δαίμονες δηλώνουν την παρουσία τους. Δηλαδή όταν μπαίνουν στον άνθρωπο. Είναι πολύ βαρύ αυτό. Στην αρχή δεν μπορούσα καν να μιλήσω. 2 χρόνια από εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσα να μιλήσω. Του έλεγα, τι γίνεται Αντρέα, δεν μπορείς καθόλου να μιλήσεις. Μήπως μου γκάθηκες. Μανούλα μου, δεν μου γκάθηκα, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω. Απορούσα λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να μην μπορεί να μιλάει. Αλλά μόνο όταν πήγε για την καινούρια ταυτότητα, γιατί του έλεγε η Βαλεντίνη να πάει να τη βγάλει για να ετοιμαστούν για το γάμο, μετά το γυρισμό του συνέβη ένα θαυμαστό γεγονός και μετά από αυτό άρχισε να μιλάει. Με βοήθησε η Αγία Ματρώνα. Είναι γεγονός. Я на все ему восстановил. Не как разом отнялся полностью, немножко, так как случилось то, что вот когда с этим паспортом приехал, как бы брать этот паспорт. И не его нос, вот и вот он ксекинеса напал, я тебе говорю, я так тот это, и демоны спирам эксусия, и мы эпитетикам мы тетя динами кемания, повредика амесу семья поли варья катастес. Ένιωθα πολύ άσχημα. Έκανα πολύ προσευχή και όμως δεν μπορούσα με τίποτε να απαλλαγώ από αυτή του την επίρρεια. Επέστρεψα αμέσως. Ήταν νύχτα και ήμουν στους γονείς μου. Ξάπλωσα να ξεκουραστώ, αλλά από το πολύ βάρος και τη δυσφορία που ένιωθα δεν με έπαιρνε ο ύπνος. Τότε επικαλέστηκα και παρακάλεσα πολύ την Αγία Ματρώνα να με βοηθήσει. Με την προσευχή αυτή αποκοιμήθηκα. Τότε μου εμφανίστηκε η Αγία Ματρώνα και μου είπε ότι από εδώ και πέρα θα ξαλαφρώσει. Και πράγματι, από εκείνη την ώρα πλέον το μυαλό μου άρχισε να ξεκαθαρίζει. Η Αγία Ματρώνα μου θύμισε μερικά από εκείνα που έζησα και μου είπε ότι είναι καιρός πια να αρχίσεις να διηγήσεις τον κόσμο αυτά που έζησες. Δεν τα θυμάσαι ακόμα όλα, σιγά σιγά όμως θα τα θυμηθείς. Εσύ να διηγήσεις όμως τον κόσμο όσα θυμάσαι ό,τι μπορείς. Αυτό το ότι δεν μπορούσες να μιλήσεις έχει σχέση με τα βασανιστήρια που σου προξενούσαν οι δαίμονες. Βεβαίως, ο δαίμονας, αυτό το ακάθαρτο πνεύμα, όταν εισήλθε μέσα στον άνθρωπο, καταλαμβάνει όλο το σώμα και άπτεται όλων των μελών και των οργάνων του ανθρώπου. Καταλαμβάνει δηλαδή το κεφάλι και τη διάνοια, την καρδιά, τα νεφρά, το σηκώτη, τα πάντα τελούν υπό κατάληψη. Ακόμα και τη γλώσσα. Μπορεί να έτυχε να ακούσετε για κάποιους ανθρώπους που τους χαρακτηρίζουν ως παράπονες επειδή φωνάζουν ανεξέλεγκτα. Μόνο που σε αυτές τις περιπτώσεις δεν φωνάζει ο άνθρωπος, αλλά το ακάθαρτο πνεύμα που είναι μέσα στον άνθρωπο. Πώς αυτό το πνεύμα μεταμορφώνει αυτό που σύγχρονται. Να βασανίσει τον άνθρωπο τόσο πολύ που να του δημιουργεί απώλεια μνήμης ή να μπλοκάρεται ο άνθρωπος από τον δαίμονα και να μην μπορεί να εκφράσει αυτά που σκέφτεται, να μην βγαίνουν οι λέξεις από τα χείλη του. Σε αυτή την κατάσταση έχεις τη δύναμη να κάνεις το σταυρό σου. Το να κάνεις το σταυρό σου στη δική μου περίπτωση δεν ήταν εύκολο. Προκαλούσε τόση δυσκολία που την ώρα που σήκωνα το χέρι μου, σταυρό μου, λες και σήκωνα ένα κουβάρι γεμάτο νερό και ακόμα πιο βαρύ. Ο δαίμονας ενεργεί σε όλο το σώμα σου, ακινητοποιεί τα πόδια και τα χέρια. Ο μόνος τρόπος να τον αντιμετωπίσεις και να ξεγαντζωθείς από την επηρεά του είναι η προσευχή και η νηστεία. Χωρίς προσευχή και νηστεία αυτή η σκοτεινή δύναμη δεν υποχωρεί και έτσι δεν μπορείς να έχεις ούτε καταρριδιάνεια ούτε μνήμη. Λοιπόν, όπως είχε φύγει για την νέα ταυτότητα, επέστρεψε και μετά ξαφνικά μας μίλησε. Μανούλα μου, ακούστε, εγώ πλέον θα μπορώ να μιλώ. Μα του λέω πώς αυτό, Ανδρέα, τώρα μπορείς και μιλάς. Ναι, αυτό έγινε κατά τρίτο έτος. Άρχισε να μας διηγείται όλα όσα έχει δει και ακούγαμε με θαυμασμό και απορούσαμε. Για το πώς, ενώ δεν μιλούσε καθόλου πάνω από 2 χρόνια, τώρα μιλάει κανονικότατα. Του λέμε, τι έγινε, πήρες την ταυτότητα. Όχι, λέει, δεν την πήρα, μου το απαγόρευσε ο Κύριος μου. Δεν θα πάρω κανένα καινούριο έγγραφο. Το πιο βασικό για τους Ορθοδόξους, αλλά και γενικά για όλους τους ανθρώπους που θέλουν να ενωθούν με τον Θεό, που κλείνουν προς το αγαθό και αγαπούν να πράττουν το καλό και που αποστρέφονται την κακία ανεξάρτητα από όταν είναι κανείς, μουσουλμάνος ή βουδιστής ή οτιδήποτε άλλο, για τον καθένα από μας η μόνη διέξοδος για τη σωτηρία μας είναι ο Θεός.
Και μόνο με την Ορθοδοξία ο άνθρωπος έχει την απόλυτη δυνατότητα να σωθεί. Ο Κύριος μας όλους, μα όλους τους καλεί και δεν υπάρχει πάνω στη γη άνθρωπος που να μην άκουσε για τον Θεό. Και ο Κύριος δίνει στον καθένα τη δυνατότητα να επιλέξει και να κατανοήσει τον δρόμο που θα προλογίσει προς τη σωτηρία, προς τον Θεό. Το ότι πολλές φορές δεν τον κατανοούμε οφείλεται στην αμαρτωλότητά μας ή στην έλλειψη καλής προαίρεσης και διάθεσης για το αγαθό, στην απόρριψη της σωτηρίας. Η σωτηρία μας βρίσκεται μόνο στον Ιησού Χριστό. Ο Χριστός θυσιάστηκε για όλους, απολύτως για όλους τους ανθρώπους που έζησαν και ζουν πάνω στη γη. Και εκεί κατάλαβα ότι ο Κύριος είναι η απόλυτη αγάπη για όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο για τους Ορθοδόξους, αλλά για όλους τους ανθρώπους οποιασδήποτε θρησκεία υπηλείς, όλους τους αγαπά, ακόμα και αν πράττουν το κακό. Θέλει όλους να τους σώσει. Все любящие, всех любят и каждого хочет спасти. Да. Η Εκκλησία μας, σαν Φιλόστορ και Μητέρα, καλεί σήμερα με όλες τις δυνάμεις όλους τους ανθρώπους σε μια παγκόσμια μετάνοια και μεταμέλεια. Έννοιες που έχουν απολυστεί λόγω της έλλειψης πνευματικότητας. Αυτό το προσκλητήριο της Εκκλησίας μας βασίζεται στα προφητευμένα από τον ίδιο τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό και Σωτήρα μας, σημεία της Δευτέρας Παρουσίας του στη γη για τη φοβερά και δικαία κρίση. Μήπως γι' αυτόν τον λόγο, σε αυτούς τους εσχάτους καιρούς, πριν το τέλος του κόσμου, όλοι εκείνοι οι πόλοι και ξυπασμένοι σύγχρονοι άνθρωποι, που είναι ολοκληρωτικά δεμένοι με τα υλικά αγαθά, τα γήινα και πρόσκαιρα, και αρνούνται τη μεταθάνατο ζωή, αρνηθούν τελικά το παράφρονο και άμυαλο γλέντι τους εν καιρό δοκιμασίας, και προβληματιστούν και αναρωτηθούν για τα αιώνια μυστήρια τα οποία από καταβολής κόσμου απασχολούσαν το ερευνητικό πνεύμα του ανθρώπου. Πιθανό τώρα η ανθρωπότητα, ύστερα από τόση ψυχική δοκιμασία, ύστερα από τόσες ταλαιπωρίες με πολέμους, αιματοχυσίες και δάκρυα, ρίξει επιτέλους το βλέμμα της στο αληθινό μέλλον που ως τώρα φανταζόταν σαν ένα τίποτε. Άβυσσο και ανυπαρξία. Εν μέσω αστραχών και βροντών στο ουράνιο στηρέωμα θα φανεί ο φοβερός κριτής. Εύνης θα φανερωθεί όλος ο υλικός κόσμος μέσα στη λάμψη της δόξης. Τα κρύπια των έργων μας εκείνος θα αποκαλύψει και θα φανερωθούν όλων μας οι λογισμοί. Ο ελεήμων βασιλεύς θα σβήσει κάθε αμαρτία που έχει ξυπνηθεί με δάκρυα. Οδός μας δάκρυα κατά νύξεως. Δώσ' μας να βιώσουμε τη ζωή της μετανοίας. Συγχώρεσε όλα τα αμαρτήματά μας. Και άφησε να μπούμε στον νυμφώνα σου. Всех нас допустить.